Καλώς ήρθατε κατά το τσακαλό καταπληκτικό με τους κουπροχοπημένο γαψούριδες! Ζουμπουσάδες, ζουμπουσίτσες και ζουμπουσάκια, αθλητήρια και αθλητήριες καρτούν, θα πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Εδώ είμαστε κυρίες Εσπινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, ελάτε στην παρέα μας και σήμερα διότι έχουμε και σήμερα Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα, έντονη. Έχει παντού μία Παρασκευήλα, έχει έντονη την Παρασκευήλα, μέσα και έξω, αριστερά, δεξιά, εντός, εκτός και πενταφτά. Και έχω και εκλεκτό αδερφό και φίλο που ήρθε επίσκεψη, έκπληξη χθες και γενέθλια, Νίκος Κρομλίδης, αδερφέ μου, έλα εδώ αδερφέ μου. Έλα εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλα κοντά και μέσα αυτά που θες. Πόσο κοντά ακόμα, δεν μπορώ. Κοίταξε, πέρασε αυτό το στάδιο που υπήρχε μια αμφιβολία. Λες είναι, δεν είναι, ρε παιδί μου. Έχουμε πάρει οριστικές αποφάσεις. Αφήσαμε πίσω μας. Γυρίσαμε αποκλειστικά στο αντίθετο φίλο, φίλε. Θέλω να σου πω. Οπότε δεν είναι τέτοιο θέμα. Τώρα δηλαδή να την γυρίσουμε την πηξίδα νοτιοδυτικά στα 46. Το ψάρι το τρώμε σούσι. Το ψάρι. Νίκος Κρομλίδης, λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε το πρώτο από τα ειβέντια που θα κάνουμε. Το πρώτο που θα κάνουμε. Θα έχουμε εδώ κλαρίνα, βιολιά, τέλεια, ντέφια, αρμόνια και κυρίως και μετζέ και κυρίως λύρα. Να κάνουμε ποντιακό λαϊκό γλέντι με έναν άνθρωπο που τον ξέρετε γιατί χρόνια είμαστε φίλοι, αδέρφια δηλαδή. Θεωρώ ότι το φίλος δεν αποτυπώνει πλήρως αυτό που έχουμε με μερικούς ανθρώπους. Και είσαι έτοιμος τώρα για να φύγεις για Ανόβερο. Ανόβερο και δίπλα στο Κατόβερο. Πας Ανόβερο και Κατόβερο. Είναι όπως η Άνω Τούμπα και η Κάτω Τούμπα. Θεμητό, δεν χρειάζεται, καταλαβαίνει, έτσι σου λέω. Είναι καμένο σαν και εμάς, σαν σκαλάκι. Και πας εκεί να βρεις, να κάνεις, να πούμε ότι κάνεις σεμινάρια λύρας ποντιακής στους Γερμανούς. Χορευτικό. Χορευτικά τους μαθαίνω να χορεύουν ποντιακά στους Γερμανούς. Μπράβο. Υπάρχει εκείνο το μικρόφωνο. Αγόρι μου. Έλα ρε δασκαλάτσι. Ιντακάμις μωρέ. Έλα να σου δείξω το στούντιό μου να σαν έχει τρίβα στο ταβάνι. Αυτό είναι κυρίες και κύριοι. Έχουμε ανθρώπους. Βάλε για μιλά εκεί, για μιλά. Ένα δύο. Όχι ρε φίλε. Φτιάξε με λίγο το σίγμα. Ένα δύο. Λίγο το σίγμα. Καθρέφεγγάρια, καθρέφτες. Τη νύχτα ψεύτε. Ποιο γράφει στίχο στη Σαμπρίνα, φίλε. Εκεί δεν πρέπει να μην υπάρχει. Το σίγμα να μην υπάρχει το σίγμα. Άστο, εκεί δεν θα βγάλει άκρη. Άστα, θα το πει εγώ. Πώ τα βλέπει τα πράγματα. Και χωρί καθόλου ακουστικό θα είσαι καλύτερα, θέλω να σου πω. Έτσι λέω εγώ. Ελάτε στην παρέα μα. Έχουμε σήμερα ωραία πράγματα. Όπω σα είπαμε, την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε μία σειρά. Τετάρτε θα είναι, πέμπτε θα είναι. Γιατί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή τα παιδιά δουλεύουν συνήθω η μουσική. Και όπως έχουμε πει, έχουμε κλείσει ωραία πράγματα για να σας παρουσιάσουμε, να περάσουμε το χειμώνα μαζί όμορφα, μουσικοχορευτικά. Ωραία φίλε, τι ωραία λέξη. Πλήρες μενού. Πλήρες μενού, κανονικά, full, με ωραία πράγματα, με μπαλέτα. Με μακεδονικό. Με μακεδονικό τσάνταλι. Τα πάντα φίλε. Αγιορείτικο. Τα πάντα, ό,τι θέλετε. Και γλυκάκι δώρο στο τέλος. Γλυκάκι δώρο. Σε ευχαριστούμε καταρχήν για τα 712 κουλούρια που μας έφερε. Έφερα λέει και δύο κουλούρια, έχει φέρει, πρέπει να είναι μέχρι και ο Ευθύμης Κουλούρης είναι μέσα. Για να κεράσουμε όχι μόνο το δικό μας όροφο, λίμπερο, αυτά να στείλουμε και στο μήνυμα 107 και 7, ένα όλο το κτίριο. Αγόρι μου. Είσαι έτοιμος λοιπόν, πετάς για Ανόβερο. Ναι. Όπου, σε λίγες ώρες. Όπου οι Γερμανοί μαθαίνουν ποντιακούς χορούς, φίλε. Και... Ναι, ρε φίλε, ναι. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό. Μαθαίνουν γενικά ελληνικούς χορούς, γενικά όλες τις περιοχές. Ναι. Εγώ πάω σαν εξειδικευμένο, ας πούμε, στον Πόντο. Και έχει και άλλους που διδάσκουν τσάμικο, καραμαθιανό και τα λοιπά, έτσι. Ναι, έχει άλλους χορούς. Αυτό, φίλε, το ξέρω. Δεν το έχω δει πουθενά. Δηλαδή, τα δελτία, άμα το ανακαλύψουν αυτό, είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Ότι η Γερμανία έχει και καλούς Γερμανούς, δηλαδή, που μας αγαπάνε. Έχει Γερμανούς οι οποίοι γουστάρουν την κουλτούρα μας. Δεν είναι όλοι Μέρκελ και Σόιμπλε. Ναι, την παράδοση ψάχνουν πάρα πολύ. Ειδικά σε ένα σπίτι που πηγαίνω εγώ, που διοργανώνει το σεμινάριο, έχει μια βιβλιοθήκη τεράστια γεμάτη CD που είναι όλα παραδοσιακά. Δεν θα δεις, ας πούμε, ούτε δημάκι δεν θα δεις, ρε φίλε. Καλά, εδώ θα τα χαλάσουμε. Ούτε τώρα. Ένα καρά δεν θα δεις. Αλλά είπες μέσα σε εκείνο το σπίτι. Ναι, που έχει, είναι ψηλό. Είναι μια βιβλιοθήκη. Μένει ένα μελαγρινό.
Δεν έχει πολύ ήθος αυτό που έχει γράψει, φίλε. Μέσα στο σπίτι το ψηλό. Καταρχήν όλο το μυαλό, το ψηλό πηγαίνει στο μελαχρινό. Ενώ το ψηλό δεν πάει στο μελαχρινό. Λέει μέσα στο σπίτι το ψηλό. Μπορεί να είναι και ένα ξανθό. Κόμμα, όχι. Μένει ένα μελαχρινό. Ναι. Το μελαχρινό μπορεί να είναι κοντό. Αλλά επειδή το μυαλό τι κάνει, φτιάχνει αυτό που θέλει να ακούσει, φίλε. Τι λέει, μέσα στο σπίτι το ψηλό. Δηλαδή είναι ένα ψηλό σπίτι, ρε παιδί, πολύ όροβο. Ψηλοτάβωνα, ναι, από τα παλιά. Ναι. Μέσα στο σπίτι το ψηλό μένει ένα μελαχρινό. Και εδώ έρχεται τώρα, φίλε, το παρεκτρεπόμενο. Το μελαχρινό θυμάμαι και τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Αδερφέ μου! Δηλαδή, γιατί δεν κοιμάσαι, ρε? Τι κάνεις και δεν κοιμάσαι? Παίζεις ουμπούτεο με τους φίλους σου? Τι, βλέπεις όλα τα επεισόδια από τους Dukes? Τι, τι, τι. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα την άλλη εβδομάδα. Θα κάνουμε ωραία πράγματα και φέτος το χειμώνα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθεις εδώ. Κάθε φορά που έχεις έρθει γίνεται ο ρημαγδός, θέλω να σου πω, ειδικά με τα παιδιά στο εξωτερικό, να παίξουμε ποντιακά, λαϊκά, live πρόγραμμα, full, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να βγει στα μαγαζιά και να σε ακούσει εκεί που παίζετε, παρότι όλοι έχουν ρίξει τις τιμές, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, οπότε, εντάξει. Θα κάνουμε νέα εκτέλεση διάθεση του τραγουδιού υπάρχει για το Zoom σου που έχει γράψει στίχο ο Χρήστος Τσίκος, χωρίς να είναι πόντιος, δηλαδή εδώ είναι το ήθος. Έγραψε ποντιακό στίχο χωρίς να είναι πόντιος. Και είναι και σωστό κιόλας. Και είναι άρρωστος πόντιος. Άρρωστος. Ναι, άρρωστος. Θα μιλάμε άρρωστος. Μισή νομίζω ότι είμαι πόντιος, φίλε. Παίζω ποντιακά. Τι να σου πω. Δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Στο Θεό είναι τα κοτά μας που έβαλε. Άσε, φίλε. Άσε, έχω και. Μα έστειλε, μα έστειλε. Φίλε, τα γουστάρω πολύ. Ενώ δεν έχω. Μπήκα βέβαια σε οικογένεια που είναι μισή πόντια η γυναίκα μου. Ναι. Και ο πεθερός Κωνσταντινοπολίτης. Και είναι από εκεί, από το χωριό μας. Ασογγυλικής. Στην Κριστώνα. Και όλοι αυτό στο, στο φιλί που σκοτώνει, κιλ, κιλ. Έτσι, φιλέ. Στο φιλί και στο βλέμμα. Ήρθε στον δρόμο, μας πάρει το κορίτσι και τέτοια. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που νομίζω ότι είμαι πόντιος. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που λένε ολοποντιακά, γιατί δεν βάζει και κανένα θρακιώτικο. Σωστό και αυτό. Εντάξει, απλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι έχει... είναι πιο διαδεδομένο. Όπως ο Κώστας ο Πλυντήριος. Ο Πλυντήριος, ναι, τον έχω γνωρίσει, είναι αδερφός. Αδερφός. Αυτός ο οποίος θέλει μονίμως, παραδοσιακά, χάλκινα, ναι, είναι ναι, άλλο. Και αυτός είναι χορευτικό. Τον είχα δει, τον έχω το γνώρισε. Έχω νεκταράκι να δεις παραδοσιακούς χορούς. Πάμε αδερφέ, στον Εύωσμο. Έκανε παρέλαση μέσα στη βροχή την Κυριακή. Παρήλασαν και παρήλασε και το Σεριάνι που είναι παραδοσιακή χορή. Όχι, ρε. Βροχή, φίλε, πριν την παρέλαση τίποτα. Στο μισάωρο τη παρέλαση ρίχνει τα 120 ενωμένων εργοστάσεων. Σουβατζόγλου, Μαρμαρίδι, ό,τι υπάρχει, φίλε. Έπιπλο, σκρίνιο. Σε τιβάνι, να πούμε, σε μπαούλο τίβανο, ό,τι δει. Και με το που τελειώνει η παρέλαση ξανά βγήκε ήλιο. Εντάξει. Okay. Μπαμπά, θα βραχούμε, λέει. Βάλε, αδιάβροχο. Θα βραχούμε. Μπαμπά, λέει, δε στη βροχή ρίχνει, θα αλερώσουμε τι στολέ. Μπαμπά, θα αλερωθεί η σημαία, γιατί είχε 4 παιδάκια που είχαν πιάσει τη σημαία, την πηγαίναν οριζόντια τη σημαία. Πώ είναι το Σεντόνι, Σάβιο Λικ, κάνω συνειρμού. Λέει, θα βραχούμε και τι θα κάνουμε. Λέω, να ξέρεις, κάποιοι πολέμησαν μέσα στα χιόνια και πέθαναν. Εσύ, ένα τεταρτάκι στην βροχή, δεν αντέχεις. Πάω, μπαμπά. Τέλος. Ζουμουσάκι. Όχι, φίλε, τέλος. Λέω, κάποιοι πολέμησαν, σκοτώθηκαν. Στα χιόνια ήτανε, μέσα στους πάγους. Σου φεύγαν τα χέρια από την παγωνιά. Εσύ, λέω, δεν μπορείς μισή ώρα μέσα στη βροχή. Θα πάθεις κάτι. Έφυγα. Τακ, τελείωσε. Τελείωσε, αδερφέ, τελείωσε. Αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Νίκο Κρομλίδη. Να κατεβούμε κάτω. Ναι, αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Να πας να διδάξεις πολιτισμό, ήθος. Έτσι. Να διδάξεις παράδοση και ΠΑΟΚ, βέβαια, γιατί αυτά που είπα είναι συνυφασμένα. Όλα που πει. Να στείλεις τα φιλιά και την αγάπη μου στα παιδιά στο Ανόβερο, εννοείται Τσίκος. Να ξέρεις ότι τους λείπεις πάρα πολύ, ειδικά έτσι, εκεί στο Ανόβερο. Έχουμε ζήσει συγκλονιστική στιγμή, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ακούτε κάθε φορά το ΠΑΟΚ είσαι γιατί είναι με αυτό εδώ πέρα το Λεβέντι. Όπου να πούμε τη μαύρη αλήθεια, επειδή τα λέμε όλα στον κόσμο μας, είχαμε πάρει μαζί μας το φλασάκι με το μουσικό θέμα από το Crimson Tide. Το, μέχρι τότε το ΠΑΟΚ είσαι γιατί το έβαζε με αυτό που είναι πολύ επικό χαλί. Έχει έτσι μια πολύ, το ξέρεις, δασκαλάτσι, του Crimson Tide το χαλί, πάρα πολύ δυνατό. Ναι, ρε παιδί, πολύ εψυχωτικό, με μια έμφαση. Δίνω το φλασάκι εκεί στον φίλο μας. Α, λέει, αυτό το στικάκι, λέει, δεν μπαίνει, λέει, σε αυτήν την κονσόλα. Εν τω μεταξύ, η κονσόλα ήταν ασύρματη. Η κονσόλα, φίλε, 2080.
Δηλαδή δεν έχει πάρει, δεν κυκλοφορεί εδώ. Με τάμπλετ. Ναι, με την ήρυδα του ματιού δουλεύει. Λέω και δεν έχει μια υποδοχή για ένα ταπεινό, για ένα σεμνό, αδιάφορο. Των 3 ευρώ στικάκι από αυτή τη μικρή γωνίσα της Ελλάδας, τον Λεβέντη. Λέει, δουλεύει, λέει με το χνότο. Έχει αναγνώριση, λέει, από το δάκρυ, σε καταλαβαίνει. Μπορείς, λέει, να είσαι σε άλλο νομό, λέει, και να πάρει μπρος και να παίξει. Φίλε, στιγάκι παίρνει. Λέει, αδερφέ, το στιγάκι, τι θα κάνουμε. Πώς θα πούμε το πάω και σε γιατί. Πώς θα πούμε το πάω και σε γιατί. Εκεί που, πώς θα πούμε το πάω και σε γιατί, γυρίζω και βλέπω τον Κρομλίδη που κουρδίζει. Νίκο Κρομλίδη, αδερφέ μου, αδερφέ μου. Είσαι έτοιμος να παίξεις παρίδι, να συνοδέψεις αυτό το πράγμα και να μεγάλη, μας γράψει. Μεγάλη μου φίλε, τιμή. Αυτό, να σου πω κάτι, μεγάλη σου τιμή, αδερφέ. Άστε, αυτά είναι εμείς, τη τιμή απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι από τις πιο δυνατές στιγμές που έχω, από τις πιο δυνατές στιγμές που έχω ζήσει, που κάνω αυτή τη δουλειά. Εκείνο το βράδυ δεν θα το ξεχάσω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Γιατί ξεκινάμε το ΠΑΟΚ είσαι γιατί, είμαστε τρομερά φορτισμένοι και εμείς, γιατί είμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια μας και βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν φτιάξει μια μικρή Ελλάδα, μια μικρή Τούμπα, έναν καταπληκτικό ναό, σαν να είσαι μέσα στη Θεσσαλονίκη, με την παραμικρή λεπτομέρεια, οπουδήποτε, από την εικόνα, από το ιερό, από τα ξύλινα καθίσματα, από το οτιδήποτε, μέχρι το πώς μας αγκάλιασαν, μας συμπεριφέρθηκαν. Και ξεκινάμε να παίζουμε το πάω και είσαι γιατί, το πάω και είσαι γιατί, τη βερσιόν ανόβερο. Το ξεκινάμε αυτό και βλέπουμε τον κόσμο και αρχίζει και φεύγει από την αίθουσα, το θυμάσαι. Δηλαδή κάποιοι έχουν ανοίξει και βγαίνουν από τις πόρτες. Και λέω, όχι ρε, τι έγινε. Εγώ φίλε ανατρίχιασα εκείνη την ώρα, δηλαδή λέω, το παίζαμε για ανατρίχιασα. Όχι, όχι, λέω τι έγινε, δεν μπορεί να έχουν φύγει, δεν μπορεί να έχουν φύγει. Είναι πάω και είσαι γιατί, Σωτήρη τώρα σε πιάνουμε σε φάση να πούμε, πάω και είσαι γιατί βερσιόν ανόβερο. Κάπου το έχουμε, θα το βρεις. Βγαίνει ο κόσμος έξω και λέμε, μάλλον δεν τους άρεσε, θυμάσαι. Μα ότι, και όμως ο κόσμος γιατί έβγαινε έξω, έβγαιναν φίλε έξω για να κλάψουν. Δεν την ξεχνάω ποτέ αυτή τη στιγμή, είδαμε ανθρώπους από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους να έχουν ανοίξει οι κάνουλες και τα μάτια τους να γίνονται λίμνες. Καταλάβαμε ότι αυτό που ζούσαμε εκείνη τη στιγμή είναι κάτι τόσο δυνατό. Συγκλονιστικός ο κόσμος, μια κατάμεστη αίθουσα, 300-400 άτομα. Και δεν χωρούσανε. Άλλοι τόσοι απ' έξω και βιώσαμε αυτή την συγκλονιστική στιγμή. Το θυμάσαι? Είναι δυνατό να ξεχαστεί αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στην κονσόλα και θα το βρούμε, αδερφέ μου. Τώρα σε πιάσαμε. Πήγαινε εκεί που λέει Τσατσαρός νιου. Εκεί πιθανόν να υπάρχει. Λοιπόν, θα τα ξαναζήσουμε αυτά κάποια στιγμή. Εσύ πήγες και φέτος, που επίσης ήταν χαμός, έγινε πανικός. Είχε κόσμο μέχρι μπροστά στην εκκλησία. Μπροστά. Μπρος στην εκκλησία! εκεί βγήκε το μπρος στην εκκλησία. Εκεί βγήκε. Θα έρθω να σε κλείσω. Δεν βγαίνει και η φωνή, είναι με 2 ώρες ύπνο. Τι να βγει η φωνή με τώρα. Με 2 ώρες ύπνο είναι. Τι να βγει η φωνή. Εμείς να πούμε ότι σήμερα κληρώνουμε 10 διπλές προσκλήσεις, διότι την Κυριακή θα είμαστε στο Ρίτζεσι Καζίνο, στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, μαζί με Κώστα, μαζί με Νίκο Τζατζαρά και με Χρήστο Ραγκάτσι, για να κάνουμε το event με πλούσια δώρα, με κληρώσεις, με πολύ ωραία πράγματα. 10 από εσάς θα κερδίσουν διπλή πρόσκληση. Αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα είναι αυτό, αυτό ακριβώς που θα ακούσετε τώρα. Ανόβερο 2016 Οκτώβριος. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει δικέφαλος αετός, Βυζάντιο, πόλη, Άγια Σοφιά, Πόντος, Μικρά Ασία. Αυτά, δεν θέλω, ξέρεις, να το βάζω συνέχεια, έχω και αυτά τα θέματα, δηλαδή δεν θέλω. Νιώθω μερικά πράγματα, θέλω να τα προστατεύω, να τα βγάζουμε και να τα βάλουμε μόνο όταν
Πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή, να βάλουμε ένα αγγελό που δεν θέλω, να, δεν θέλω να γίνει η σούπα. Τα φιλιά σου είναι φωτιά. Ναι. Μη φύγεις. Μη φύγεις και ποτέ. Μη μ' αρνηθείς. Θα τα πούμε αυτά την Πέμπτη, φίλε. Την Πέμπτη. Θα τα λαλήσουμε αντάμα. Αδερφέ μου, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ που πέρασες να μας κάνεις έκπληξη. Σε ευχαριστώ που μας έφερες ό,τι κουλούρι υπήρχε στο νομό Θεσσαλονίκης. Αλλά πιστεύω έχεις πάρει και από Πιερία και από Χαλκιδική. Και από Κιλκής. Και από Κιλκής. Από εκεί ξεκίνησες, φίλε. Από εκεί ξεκίνησες. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να δώσεις στα παιδιά στο Ανόβερο που ήδη στείλανε μήνυμα. Το έχω πει πολλές φορές. Κάνουμε εκπομπή, εννοείται για αυτούς που είναι εδώ, για αυτούς που είναι στην ευέλεια του ραδιοφώνου, αλλά πλέον με αυτό τον διάλογο, να πούμε μέσα εισαγωγικά, με αυτό το ίντερνετ, απλώθηκε η φωνή μας εκεί που ούτε το φανταζόμασταν όταν πρώτο ξεκινούσαμε και είχαμε ένα σταθερό τηλέφωνο πριν 20 χρόνια. Δεν υπήρχε ούτε SMS, ούτε Facebook, ούτε ίντερνετ, τίποτα. Ένα σταθερό τηλέφωνο. Δίναμε ένα. Παίρνετε τηλέφωνο στο 310 τάδε και έπαιρνε ο κόσμος να ανεβεί στον αέρα. Πού να φανταστούμε τώρα, θα μιλάμε και θα μας ακούνε. Και κάποτε δεν είχε και 31-0. Ούτε. Ήταν κατευθείαν. Τίποτα, κατευθείαν. 9 εδώ. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα πλέον μας ακούν τα παιδιά σε κάθε άκρη της γης, όπως τους βγάλαμε προχθές πριν το μάτς με τον Γαύρο, και νιώθουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε συνδεδεμένοι με αυτούς, με έναν ομφάλιο λόρο, με μια ιδέα. Ότι είναι δίπλα μας. Και έτσι τα νιώθουμε τα παιδιά που μπορεί κάποιους δεν τους έχουμε γνωρίσει καν. Κάποια παιδιά που είναι στην Αυστραλία, που είναι στον Καναδά, που είναι στην Αμερική, δεν έχουμε γνωριστεί. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, ρε παιδιά. Τι να σου πω, δηλαδή δεν μπορείς να το δεις απλά σαν μια δουλειά. Σε ξεπερνάει αυτό που λες. Μιλάω τώρα εδώ σε ένα μικρό χώρο, σε ένα στούντιο κλεισμένος μέσα στη Θεσσαλονίκη, και αυτό που λέω το ακούνε εκεί που για να πας με το αεροπλάνο θέλεις 20 ώρες. Με το αεροπλάνο. Εγώ πέρσι το νιώσα αυτό το συνέστημα όταν κουβαλούσαμε τα ρούχα στο ναό και στην Αγία Βαρβάρα. Θα το ξανακάνουμε αυτό. Ναι, και δίπλα μου είναι Κολομπάμπουε. Εν τω μεταξύ, με δίνει ρούχα, τα βάζω μέσα. Ξέρεις, είχαμε το τρενάκι, δηλαδή. Πάρε, δώσε. Τάγκε σε πίτε. Κανονικά, κάναμε αλυσίδα για να μην καθυστερούμε. Hey, op, hey, op. Σε κάθε φάση με λέει Κρομλίδη, τι αυτά εδώ. Λέω, γνωστό, αλλά το. Λέω Κολομπάμπουε είναι. Τα, γεια σα. Τι γίνεται, καλά, όλα καλά. Το είναι μια μεγάλη παρέα αυτό μα δίνει. Μια μεγάλη παρέα. Βρήκαμε και ανθρώπου εδώ πολύ ωραίου. Διότι είχε ήδη ακροατές ο Λίμπερο, γίνανε ένα μαζί μας. Όσοι μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορεί να μας αγαπάνε όλοι. Έτσι, όσοι μπορούν να μας καταλάβουν, πολύ χαιρόμαστε που έχουμε και καινούριους. Οι παλιοί ξέρουν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Είναι άλλη σχέση πλέον μετά από τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Με τα up, έτσι. Με τα down, με τις. Πώς είναι, ρε παιδί μου, μια παρέα σε ένα τραπέζι. Άλλες φορές συγχυσμένοι, άλλες φορές τσαντισμένοι, άλλες φορές οργισμένοι, άλλες φορές χαρούμενοι. Πετάμε με τα συναισθήματα όλα που μπορεί να έχει μια παρέα. Μας καθορίζει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή μας. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και μέσα μας και στους ανθρώπους μας και σε αυτούς που μας αγαπάνε και το καταλαβαίνουν. Ότι, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σου εξηγήσουμε ότι αυτό το πράγμα μας επιδρά στην ψυχολογία μας καθοριστικά. Σε άλλους είναι αδιάφορο. Okay. Αξιευόμαστε και αυτούς που δεν νιώθουν. Εμείς νιώθουμε εκεί και είναι δραστική, να πούμε, η τιάφτη, η επίδραση. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ που πέρασες. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ, αγόρι μου. Σε περιμένουμε, οπωσδήποτε. Ναι, την Πέμπτη, πρώτα ο Θεός. Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός. Ναι, θα το ξανασυζητήσουμε για να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, μετά το διπλό που θα πάρουμε. Αυτό θέλω. Ναι. Αυτό θέλω. Μάλλον, ξέρεις τι, να το ξανασυζητήσουμε την Κυριακή. Άκουσε τι θα γίνει. Γι' αυτό δεν λέμε Δευτέρα. Δηλαδή, άσε τον παλιό, κάτι ξέρουμε, δηλαδή. Εγώ λέω το εξής, ότι θα πάμε και θα κάνουμε διπλό. Έτσι. Okay. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Το φυσιολογικό. Κάνουμε το διπλό και η χαρά δεν έχει φύγει μέχρι την Πέμπτη. Σωστά. Μέχρι την Πέμπτη που θα έρθει, θα είμαστε ακόμα χαρούμενοι. Η χαρά η βέρα. Η χαρά η βέρα. Happiness wedding ring. Που κάνει διεθνή καριέρα. Αν λέω. Αν γίνει ένα στραβοπάτημα. Ποιος είναι. Λέω, αν γίνει ένα στραβοπάτημα, τότε την Πέμπτη θα είμαστε okay. Εντάξει. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όποια γκρίνια ή όποια στεναχώρια είναι και πώς θα παίξουμε. Το σκοπός είναι να μην φοβηθούμε καθόλου. Να πάμε και να πάρουμε το μάτς. Ακούς προπονητάσκου! Άιντε! Άιντε! Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός και σε περιμένουμε την Πέμπτη. Καλό ταξίδι. Να σε καλά, στα παιδιά, ευχαριστώ, στο Ανόβερο, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Δίδαξε, αγόρι μου. Ο Χρήστος με γράφει, έλα στο λαό σου. Έλα στο λαό.
Στείλαν μηνύματα, στείλαν μηνύματα. Εδώ από Μανολόπουλο έχει μηνύματα από πολύ κόσμο που σε ξέρει και σε αγαπάει. Λοιπόν, Ζούμου σου λέει αδέρφια μου, την καλημέρα μου. Γεια σου, Ερινέλη, καλλιτέχνη. Ακόμα γελάω, λέει, χθες με την εκπομπή. Είχαμε τη δεύτερη τηλεοπτική χθες με το Μανόλο στο Δίον. Λοιπόν, θα ανέβει κάποια στιγμή, θα την ανεβάσουμε. Δεν είπα καν χορηγού σήμερα, δεν παρεξηγούνται. Φίλοι μας είναι. Ξέρετε ποιοι είναι οι χορηγοί μας, δεν χρειάζεται, εντάξει, οκ. Okay. 10 διπλές προσκλήσεις δίνουμε για το Regency Casino για την Κυριακή το βράδυ. Μπαίνετε μέσα, δεν πληρώνετε τίποτα εσείς που θα κερδίσετε αυτές τις 10 διπλές. Βλέπουμε στη γιγαντοθόνη, λίγο μικρότερη από το σκηνικό τείχος είναι η οθόνη. Μαζί με Τζατζαρά Νίκο και με Ραγκάτσι Χρήστο, τρομερό τρίο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ανταμώσαμε και με αυτούς. Δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί, αλλά πάντα υπήρχε εκτίμηση κτλ. Τρελοκομείο επί τρία. Και γενικά θα είμαστε εκεί. Εγώ μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά θα έρθω εδώ στο ραδιόφωνο για να κάνουμε το συντονισμό και τη μετάδοση από το ΑΚΑ. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τη Δευτέρα κλείνει 50 χρόνια ζωής. 50 χρόνια, μισό αιώνα δηλαδή. Όταν ο μπαμπάς Παμπουκίδης πήγε εκεί και βρήκε ένα άδειο οικόπεδο σε μια ερημιά τότε στο Κορδελιό και έχτισε πέτρα-πέτρα αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, και τώρα άξιο τέκνο, ο Μάκης συνεχίζει ένα υπέροχο παλικάρι. Αυτά τα έλεγα και πριν μπει χορηγός. Ίσως γι' αυτό μπήκε, επειδή τα έλεγα πριν. Λοιπόν, θα τα λέω και αφού φύγει από χορηγός. Την Δευτέρα θα είμαι εκεί να παρουσιάσω την εκδήλωση στις 6. Θα κληρωθούν 50 δώρα για κάθε χρόνο που έχει κλείσει. Νικόλα, θα έχει, αν θέλεις και είσαι εδώ, πέρα τη βόλτα σου, θα κληρώσουμε και smartphone και tablet και laptop και MP3 player και DVD player και ό,τι θέλετε. Πολλά, 50 δώρα υπέροχα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φίλε, 50 χρόνια, μήπως έχει κανένα γραμμόφωνο. Όχι, θα μπορούσε, φίλε, να βγάλει το CD και να γράφει απ' έξω. 50 χρόνια ηλεκτρονέτ. Δηλαδή, τα ημισκούμπρια που στον πρώτο του δίσκο βγάλαν 40 χρόνια επιτυχίες, φίλε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Οπότε, έτσι θα γίνει. Να πούμε φυσικά η υγραεριοκίνηση Εσκιάδης, 473-118, 0 προκαταβόλα και βάζετε το μαραφέτη, γλιτώνετε σχεδόν τα μισά λεφτά σχέση με τη βενζίνη. Και Ερβαντόλ, θαυματουργή η κρέμα βασισμένη στο αρπαγόφυτο, που είναι ένα στατικό από τα βάθη της Αφρικανικής Ηπείρου. Σας παίρνει τον πόνο από σφιαλγίες, από οστεοαρθρίτιδες, από θλάσεις, από αρθρώσεις, από αυγενικά, από ό,τι χρειάζεται. 2-17-8-76. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα, θα γυρίσουμε να ανοίξουμε γραμμές, να συζητήσουμε και ό,τι γουστάρετε για τα σχέδια που έχει έτοιμα ο προπονητής της ομάδας για το ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ χθες, μπράβο της, okay. Δεν είναι άσχημο που η ΑΕΚ χθες ψηλώθηκε, να ξέρετε. Δηλαδή, αν με ρωτάς πριν από τέτοια μάτς, προτιμάς να κερδίσουν ή να χάσουν, να έχουν θετικό αποτέλεσμα ή αρνητικό? Συνήθως, όταν κάνεις ένα μπουλκουμέ μέσα στην έδρα σου, μετά πρέπει να βγάλεις έναν εγωισμό και πηγαίνεις με περισσότερο πάθος στο επόμενο μάτς του πρωταθλήματος. Τώρα η ΑΕΚ ευχαριστήθηκε χθες, πήρε αυτό το χ, έπαιξε και καλούτσικα και θα έρθει με αέρα. Μια χαρά. Μάλλον εμείς θα πάμε να τους βρούμε με αέρα. Δεν θα έρθει, εμείς θα πάμε. Και όλα καλά. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Α, Νίκο Κρομλίδη, αδερφέ μου, καλό ταξίδι! Ζουμουσούρε! Χιλιά! Κάθε μέρα που περνώ, στίγμα, φίλε, είναι άσχετο τελείως. Δηλαδή, πιστεύω, δουλεύεις στη Νέα Ελβετία και η κοπέλα μένει στο Κορδελιό και πας από Τούμπα, πας Νέα Ελβετία, αλλά περνάς από Κορδελιό. 1000%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ είμαστε, Ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Ελάτε στην παρέα μας να ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, 10 διπλές για το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Αμφιθέατρο Βεργίνα. Καναπεδάρες, μπυρίτσα, γιγαντοοθόνη και ωραία πράγματα θα κάνουμε εκεί. Μαζί με Τζατζαρά Νίκο και με Ραγκάτσι Χρήστο θα κάνουμε ωραία πράγματα την Κυριακή. Ελάτε, κλείστε από νωρίς εσείς που δεν θα κληρωθείτε, γιατί με τον Ολυμπιακό έμεινε κόσμος απ' έξω, είχαμε sold out. Καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Εκεί στο Regency μπορείτε να φέρετε και τα παιδιά σας, διότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση πλέον να περάσετε μέσα από το καζίνο. Περνάτε απ' έξω, δηλαδή στον χώρο που υπάρχει μπροστά, στο hall. Μπαίνετε κατευθείαν στην αίθουσα, άρα δεν ισχύει ο όρος, η απαγόρευση ότι κάτω από 21 δεν μπορείτε. Γιατί και να μην παίζετε παλιά, πρέπει να περάσετε μέσα από το καζίνο.
για να μπείτε στην αίθουσα. Τώρα κατευθείαν μπαίνετε στην αίθουσα, στο αμφιθέατρο Βεργίνα. Υπέροχα, μας υποδέχονται εκεί τα παιδιά από το καζίνο. Και θα περάσουμε όμορφα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Να είστε καλά όλοι! Αδερφέ μου! Εύχομαι! Καλώς τον, καλώς τον! Παρασκευή να μυρίζει! Μυρίζει η αλήθεια! Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Βεβαίως! Αθλητικού περιεχομένου. Το σωματείο Σάτο Κανκαράτε του Λακώματος. Εκκινιάζει σήμερα Παρασκευή. Το σωματείο ξανά. Σότοκον καράτε. Σότοκον. Σάτοκον καράτε. Πόντιος. Όχι πόντιος. Έτσι λέγεται. Πώς λέμε ρε παιδί μου, το μέτερον. Είναι σάκοτον. Όχι, όχι. Σάτοκον καράτε είναι. Σάτοκον. Ωραία. Ναι, δεν ξέρω να το λέω καλά, τέλος πάντων. Είναι ειδικό καράτε, δηλαδή... Δέρνεις παραπάνω, τι διαφορά έχει. Αμήνεσαι παραπάνω με το καράτε. Μπράβο. Αμήνεσαι παραπάνω. Δεν είναι για να δέρνουμε, είναι για να δέρνεις. Λοιπόν, ο δάσκαλός μας, παγκόσμιος πρωταθλητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Ο πρόεδρός μας, ένα γνήσιο ζουμουσάκι, ο Τσίλιας ο Αστέριος. Και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στα γένεια του νέου προπονητήριου που γίνεται στην Καλλικράτεια, στην Πιτσούλη 11. Σήμερα το απόγευμα, 7 η ώρα, γίνονται τα γένεια του νέου προπονητήριου. Εκεί θα ακούσετε και θα δείτε τα έργα και τα αυτά που κάνει. Τις ημέρες. Έργα και ημέρες. Ναι, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο τους. Τελειώνει αυτό. Είναι ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι ζουμουσού κατάσταση. Το είναι μια ζουμουσού κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φυσικά είναι οι ακροατές του αθλητηρίου. Να κάνουμε διαφορά. Έχει, όχι το ακριβώς το ραδιοφόνο. Του αθλητηρίου. Γενικά, γενικά. Και του ραδιοφώνου. Και του ακούμε ραδιοφώνου. Λίγο, ακούμε, Κώστα. Είναι λεπτομέρεια. Σε ακολουθάει πολλοί κόσμος και είναι πολύ όμορφο αυτό. Αλλά σε δίνει και φυσικά και είσαι ευθύνη, απέναντί φίλε. Τους. Όχι, είναι ευθύνη, φίλε. Και να συνεχίσει την ποιότητα δεν που γίνεται, είναι πάντοτε. Είμαι πολύ σίγουρος ότι η ποιότητα για την οποία μιλάτε, κύριε Παναγιώτη, βεβαίως θα την συνεχίσουμε χωρίς να κάνουμε δαρσάμ, σας αδωδάμ, στη ραδιόφωνη φυκική εκπομπή μας. Αυτό είναι λοιπόν, σίγουρο. Λοιπόν, και τώρα τα δικά μας, σήμερα είναι Παρασκευή. Yeah. Εγώ ελπίζω, αν και είμαι σίγουρος, ότι ο Δημητράκης ο Πέλγας μας ακούει. Λοιπόν, θέλω να του δώσω μια συμβουλή. Ξέρω και εγώ ότι ακούει. Ναι, θέλω να του δώσω μια συμβουλή. Δημητράκη είναι εξαιρετικός, γιατί σε αγαπάμε πολύ. Δεν είναι υποτιμητικό το υποκοριστικό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι να σε μικρύνουμε, είναι να σε μεγαλώσουμε. Όταν λέει ένας παοξής, ένα ποδοσφαιριστή. Αγοράκι μου, όταν του λέει αγοράκι μου. Παίζει μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, φίλε, επειδή σε αγαπάμε πολύ. Πάρε αυτό το μάτς! Πάρε αυτό το χτυπημένο το μάτς! Απέριξε ότι αυτό εδώ πέρα τη φανέλα που φοράς και εγώ μόνο που το σκέφτομαι δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς αισθάνομαι. Ιδρώνω, ειλικρινά μιλάω. Λοιπόν, όταν ο πατερούλης σου σε έπαιρνε από το χέρι, μικρό παιδάκι, Δημητράκη, όταν σε έπαιρνε ο μπαμπάς σου που έχει κάνει πολλές θυσίες και το λέμε για σένα γιατί με σένα πιαστήκαμε τώρα. Σε έφερνε λοιπόν από μωρό παιδί στον ΠΑΟΚ. Είχε σκεφτεί ότι θα φοράς το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αυτό που φόρεσε ο Γιώργος Κούδας, αυτό που φόρεσε ο Πάμπλο Γκαρσία, αυτό που φόρεσε ο Θοδωρής Αγοράκης, το είχε σκεφτεί. Τώρα λοιπόν φοράς στον πράτο σου το περιβραχιόνιο του αρχηγού του μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας, του πιο ένδοξου, του πιο ιστορικού. Γι' αυτό λοιπόν δείξε ότι το καταλαβαίνεις αυτό. Ξέρουμε ότι νιώθεις. Πάρ το μάτς αυτό, πάρ το εσύ αυτό το μάτς. Πάρ το εσύ αυτό το μάτς. Σου το εύχομαι. Μέσα από την καρδιά μου, Δημητράκη, Πέλκα, σου το εύχομαι. Και τώρα, περίμενε, μην φεύγεις. Περίμενε. Δεν ολοκληρώσαμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και τώρα, φίλε Ρασβάν Λουτσέσκου, για να μπορέσει ο Πέλκας να κάνει αυτά που λέγαμε, δεν θα πρέπει να κάνεις αυτό που έκανες με τον Πέλκα στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή να μην τον βάλεις καθόλου. Έτσι, δηλαδή, ναι, ωραίο, ο Πέλκας μπορεί να θέλει, αλλά πρέπει να τον βάλει κιόλας κάποια στιγμή. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Άμα πάμε να παίξουμε με 8 αμυντικούς, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Δηλαδή, ειλικρινά σε μιλάω, θα χαλαστώ πολύ άσχημα. Έτσι. Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι αυτές οι ομαδούλες
που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος δεν μου το χαρίζουνε, όπως το λες εσύ, εγώ έτσι αισθάνομαι. Κανένας δεν σε χαρίζει τίποτα, φίλε. Φιλιά, Παναγιώτη! Την αγάπη μου! Ζουμουσού, αδερφέ μου, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Ζουμουσού με τον Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί. Του και βγαίνω δεύτερος. Λοιπόν, σήμερα, Κωστή μου, πρέπει να έχουμε τον ύμνο του Παρίδη σε πρώτη μούρη, θα το πω. Θέλω να ακούγεται. Είναι η μέρα γιορτής, γιατί θα πάμε και θα αλώσουμε, έστω και με ισοπαλία, που άλωση κατ' εμένα είναι η επικράτησή μου επί του αντιπάλου. Σωστά. Όχι η νίκη. Απαραίτητα. Θέλω δηλαδή να το πατήσουμε τον αντίπαλο και τους αντιπάλους και να καταλάβουν ότι η ομάδα είναι αυτή. Η αυτή είναι ομάδα. Ναι. Τώρα, ακούγοντας το μισάωρό σου, είμαι συγκινημένος. Και θα δώσω χαιρετίσματα ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα μακριά ή και 300. Είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο άλλος που είναι 250 στο χτίσιμο. Το παζαρεύω, το παζαρεύω. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Εγώ ξέρεις τι λέω πάντα. Χαιρετίσματα σε αυτούς που άμα ανοίξω στο στούντιο, έξω από το στούντιο το παράθυρο και φωνάξω ΠΑΟΚ ή φωνάξω Ζουμουσού, δεν θα με ακούσουν με το φυσικό ήχο. Μπορεί, λοιπόν, δηλαδή όποιος δεν με ακούσει μόλις... χωρίς μικρόφωνο σε αυτούς, φίλε. Άσε με να μιλήσω, γιατί μόλις σταματήσεις θα με πεις φύγε, μένουν είναι άλλοι πέντε άου πίσω. Θα μιλήσω λοιπόν... όσο θες αύριο, αύριο φίλε, θα σε αφήσω να μιλήσεις δύο ώρες. Όχι, όχι, και το σημερινό χρόνο. Πραγματικά σου λέω, αύριο μίλα όσο θες, φίλε, όσο θες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα ήσουν ευγενικό άτομο. Πάντα, φίλε. 8-10 έβγα αύριο, άμα έρθω να με... Ο Παναγιώτης είπε, είπε... Αύριο βέβαια είναι Σάββατο. Είπε, Παναγιώτης, θα τα ακολουθούμε. Κάνεις λάθος μεγάλο. Και εσύ και ο Παναγιώτης. Απλώς βρέθηκες πιο μπροστά από εμάς. Είναι η ίδια περίπτωση με τη δική μου και του Κάραγιαν. Αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, Κωστή μου, να κλείσω... Να κλείσεις, κλείσε, γιατί θα τελειώσω. Με το θέμα της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκουν τον ΠΑΟΚ εξυλαστήριο θύμα και να ρίχνουν τις τιμωρίες όλων. Αυτό που συμβαίνει, που συνέβη πάλι εχθές με τους αλήτες της Αθήνας που επαναλαμβάνουν ό,τι κάνουν σε κάθε παιχνίδια. 9 τραυματίες, 9 οπαδοί της Μίλαν είναι τραυματίες, κάψανε βαγόνια στον ηλεκτρικό. Οι αστείοι αυτοί που τους καλύπτουνε να αρχίσουν να τους τιμωρούν κανονικά, δηλαδή οι μαρτυρίες να πηγαίνουν όπως έχει στη δικαιοσύνη, όπως έχουν οι μαρτυρίες και τα γεγονότα. Και να βιαστούν να καλέσουν και το θρύλο και να τον τιμωρήσουν για, για το βρωμερό πανό που αναρτήθηκε. Τα άλλα σήμερα είναι βγαίνει η απόφαση. Δεν γίνεται έτσι καθαρτή. Σήμερα βγαίνει η απόφαση για το πανό εμετό. Σήμερα βγαίνει. Να το δούμε, θα χαρώ πολύ. Φιλιά, 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 γεια σου Μένιο. Γεια σου Μένιο, πάμε παρακάτω. 2-3-10-2-87-8-8-8. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ελακούστα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου φίλο μου, τι κάνεις. Γεια σου, το όνομά σου. Και στο Λίμπερο, ο Μανώλης είμαι. Γεια σου, ρε Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κλείνω δίμηνο. Ότι... Έκλεισα δίμηνο, έκλεισα δίμηνο. Έτσι, ωραία. Αλλά φρέσκο σημαίνει. Να σε καλά. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, καλά. Κώστα, α πω κάτι, ένα γκόσε παλιών από που είχα ζήσει με τον Πέλκαγο. Ναι. Πολύ παλιά, πριν καμιά πενταετία κοντά, θυμάσαι όταν είχε πάρει την πρώτη απόσπαση στον Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι, το δανεισμό. Είχαμε, κάνει, το δανεισμό, ναι, είχαμε κάνει μια στιχομηθεία μου του Δημητράκη, άμα τα ακούει τώρα θα κλάψει κιόλας. Εγώ περίμενα εκεί στις κερκίδες, είχα μια δουλίτσα στο μικρό του πάρκινγκ που βγάλουν τα ψάρια τώρα. Ναι. Λοιπόν, και του λέω, πού πας ρε Μητσό. Λέει, δεν έμαθες, είτε με διώχνουν. Λέω, σε διώχνουν ή φεύγεις. Με διώχνουν. Ναι. Και με δάκαια στα μάτια με γυρνά και με λέει, μου λέει, δεν θέλω να με κράτησω. Ναι. Λέω, γιατί ρε παλικάρα μου, γιατί δεν πάτησες πόδι, γιατί ο πάτησες πόδι, εγώ είμαι μικρός λίγο. Ούτε αυτοκίνητο δεν έχει το παιδί. Τέλος πάντων. Απέδειξε όμως, με τους δανεισμούς του, ειδικά στην Πορτογαλία. Έτσι. Λογικό έτσι, είναι κάθε παιδί που με διώχνουν. Αν ήταν να σε διώξουν, θα σου σταματούσαν το συμβόλαιο και θα έφευγες ελεύθερος όπως έφυγαν άλλοι. Κότσο και κάτι κριστικό ρε φίλε, από την προηγούμενη φορά την εμπειρία μας με τον Ολυμπιακό στο καζίνο. Ναι. Να ενημερώσω τα παλικαράκια ότι εμείς που πάμε στο καζίνο και έχουμε πάρει μια πρόσκληση από εσάς. Δεν πληρώνετε τίποτα. Επειδή δεν πληρώνουμε, δεν είμαστε άνθρωποι. Ας μας φέρουν τη λίγο καλύτερα. Όχι, κάνεις λάθος εδώ τώρα. Όχι, δεν κάνω καθόλου λάθος. Εκεί ήμουνα και είδα πώς. Γιατί, δηλαδή, τι παράπονο έχεις. Τι παράπονο. Μας έχουν βάλει σε μια θέση η οποία ο ένας δεν έβλεπε. Κόντα την παρακαλέσαμε την κυρία που ήταν μέτρα και πέρα, τι ήταν,
να μας κάνει ένα κόπανα μαζί, μια θέση άλλη. Μας μίλησε πάρα πολύ. Τι ώρα ήρθες, σου μίλησε πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Θα σου πω το εξής. Άκουσε με, δεν θέλω να κάνω το συνήγορο κανενός. Ξέρω όμως. Μην τον κάνεις, άκουσε με. Περίμενε να σου πω όμως. Είπες αυτό εσύ που θέλεις, να πω κι εγώ αυτό που ξέρω. Δεν είναι αυτό που θέλω, αυτό που έγινε. Δεν ξεχωρίζουν τις θέσεις αυτών που είναι κερδισμένων από τα ραδιόφωνα, δεν τις ξεχωρίζουν σε σχέση με αυτές που πληρώνουν. Ακόμα χειρότερα. Έτσι. Άρα δεν υπάρχει. Ακόμα χειρότερα. Άρα φέρω το σε όλους έτσι. Κακώς. Δεν είναι έτσι. Επειδή. Πώς δεν είναι έτσι, επειδή δεν πάει μέσα. Επειδή 13 χρόνια παρουσιάζω εκδηλώσεις εκεί, βλέπω πώς συμπεριφέρονται στον κόσμο. Να σου πω κάτι. Τώρα, αν εσένα σε βάλω σε μια θέση που δεν είναι καλή. Να σου πω κάτι. Δεν γνωρίζεις το περιστατικό, επειδή είχα την ευγένεια εκείνη τη μέρα να μην σε πιάσω, να σου το πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Έπρεπε εκείνη την ώρα να με πιάσει και να μου πει. Δεν ήθελα να σε πιάσω και καλά, ότι θέλω μέσα εκείνη την ώρα και το έχει άλλο. Φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα. Ο ένας δεν έβλεπε από τους δυο μας που ήμασταν. Μας έβαλε πάνω στο πέταλα, τέρμα πάνω. Πίσω, τέρμα πίσω και έβαλε τον ένα μπροστά και τον άλλο πίσω. Ούτως ώστε ο πίσω να μην έβλεπε τον μπροστά τι γίνεται. Έπρεπε εκεί την ώρα να μου το πεις. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα περιστατικό, μπορώ να σου πω άλλα πόσα γιατί σου λέω. Παρουσιάζω... Απλά επειδή ξέρω ότι ακούνε, ας χαλαρώσουμε λιγάκι, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Εντάξει, και εμείς πελάτες είμαστε. Να ξέρεις ότι δεν ξεχωρίζει αυτό που έχει κερδίσει, το ξαναλέω, που πάει κούτρα σε σχέση με αυτό που πληρώνεις. Επέτρεψε με να διαφωνώ. Γιατί έχω πάγει σαν πελάτες, έχω κάρτα. Και ξέρω πώς φαίνονται στους πελάτες. Έγινε. Ακούστηκε αυτό που είπες στο παράπονο σου και πιστεύω ότι δεν θα ξαναξεί. Μπορεί να ήταν καμία ξυπνή και όχι, να μην είχε ξυπνήσει καλά, ρε. Μπορεί, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Δεν ήμουν μπροστά, έπρεπε να με πιάσει να πει Ελλάδο, τσάτ, Ελλάδο, το και το. Ναι, φυσικά γιατί... δεν αντικατοπτρίζει όλους αυτό. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Το λέω εγώ, πρόσεξε. Επειδή σου λέω 13 χρόνια και μάλιστα αφιλοκερδώ στα 13 χρόνια. Παρουσιάζω τις εκδηλώσεις εκεί, από εκεί 103, Extrasport, Arena, Antenna, δηλαδή όλα τα χρόνια τα ξέρω τα παιδιά ότι σκίζονται να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν. Τώρα εκείνη τη μέρα δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Όχι, μπορεί ένας ρε παιδί μου ή μια κοπέλα ή ένας. Μια κυρία ήταν, κυρία ήταν. Μπορεί να έχει περίοδο. Μεταγραφική περίοδο. Άντε το σώζω. Φιλιά, 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 πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Έλα, good morning, σας. Καλώς στη Φραγκφούρτη! Για να στραβώ στο μιάσο σήμερα κι εγώ και να πω ποια Μίλαν ρε, ποια Μίλαν. Σήμερα δεν θα έχει στο Μίλαν FM. Διώχτωνα τον Καρσελά, Μοντελάβος τον αυτό ρε. Διώχτωνα αρρώστια, βγάλαμε υδροχό μαζί του. Αν θέλετε Κυριακή και ο έτος με τα τέσσερα κεφάλια. Τέλος πάντων. Απ' τη μία είναι ο Ιβάν που πλήρωσε το τσάι μπραφ ντούκου 11.30. Απ' την άλλη ο άλλος δεν θέλησε να πιει αυτό το τσάι. Έπεσε κατηγορίες και ανέβηκε. Και ζητάει τσάι. Και ζητάει και τσάι κιόλας. Και θα του δώσουν και λεφτά να φτιάξει και γήπεδο. Τέλος πάντων. Για πες ρε Κωνσταντίνε. Αμέμια να μιλάς. Έλα αγόρι μου, σε ακούω. Ακούω και κάποιον άλλον στη... Είναι και ο Κρομλίδης στο στούντιο, είπαμε. Ο Νικόλας. Δεν ακούγονταν μέχρι τώρα. Εδώ. Όλο το πρώτο μισάωρο που δεν άνοιξε από την αρχή. Α, πουλάκι, θα σε μαλώσω. Για πες ρε, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να καλωσέρθει στην Γερμανία τότε, αλλά είμαι λίγο μακριά, δεν προλαβαίνω μέχρι εκεί. 4 ώρες είναι. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στο Μόναχο. Ναι, προς εκεί είναι 3 ώρες, εντάξει. Ούτε εκεί είσαι κοντά. 4, 3, κάπου εκεί. Ούτε εκεί. Για πες, Κωνσταντίνε μου. Χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά Mannheim, Ludwigshafen, να ενημερώσουν που είναι, κατεβαίνω προς τα εκεί σήμερα, επαγγελματικά. Τέλεια. Στο λιμάνι του Λουδουβίκου. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, και η IT με τα τέσσερα κεφάλια, ο ένας πετάει ψηλά και ο άλλος πολύ χαμηλά. Έτσι πρέπει. Όπως άκουσα χτες. Παρότι έχει μαζεμένα φτερά αυτός που πετάει ψηλά. Έτσι. Τα κεφάλια τα δικά μας είναι πολύ ψηλά σε σχέση με αυτόν. Εμείς δεν θελήσαμε να βάλουμε κοιλίδα, φίλε, στην ιστορία μας. Από τους Βούργους που έρχονται αυτοί, εμείς ποτέ. Και ελπίζω να μείνει το ποτέ. Αυτά ρε Κωστή, τίποτα παραπάνω. Ένα καλώς όρισες στον αδερφό στη Γερμανία. Σε λίγες ώρες θα είμαι εκεί. Και ελπίζω την Πέμπτη να γίνει μεγάλο κέφι. 100%. Με Κρομλίδη στο στούντιο θα έχουμε ακορντεόν, κλαρίνο, βιολί, νταούλι, τουμπερλέκι, αρμόνιο, τραγουδίστρια, τραγουδιστή, εννοείται φίλε, τα πάντα όλα και ο λιράρης μας. Τι ώρα θα είναι αυτό?
Αυτό, κοίταξε, ακόμα δεν το έχουμε οριστικοποιήσει, γιατί πρέπει να πάρουμε και ένα οκέι από τα παιδιά που κάνουν το βράδυ της Πέμπτης, έτσι. Κύπελο παίζουμε Τετάρτη ή Πέμπτη. Καλά, θα το δούμε, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να παίζουμε τόσο αργά. Αποκλείεται να παίζουμε τόσο αργά. Έγινε, Κωνσταντίνε μου! Φιλιά! Φιλιά, φιλιά πολλά! Φιλιά, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. 10 διπλές προσκλήσεις κληρώνουμε για το event στο Αμφιθέατρο Βεργίνα. Εσείς οι 10 θα μπείτε μαζί, είναι διπλές οι προσκλήσεις για να δούμε μαζί τον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Αμφιθέατρο. Καλημέρα σας! Σε εσάς μιλάμε! Έλα, Κωστάκη, καλημέρα! Καλά στο πλυντήριο! Λοιπόν. Γεια σου ρε Νικολάκη, αδερφέ. Αδερφέ μου, καλημέρα. Τι γίνεται, αγόρι μου? Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ που σ' ακούω, φιλαράκι. Δεν μου λες, για ρώτα τον Κωστή, θα βαρέσετε καμία γκάιντα όταν μαζευτείτε εκεί? Να ξέρω ρε παιδί μου. Καταρχήν δεν βαράμε ποτέ πέξτε τίποτα, σαν χαρακτήρες. Μέσα σε εισαγωγικά, όπως το λένε τώρα. Είμαστε κατά της βίας. Βέβαια, καλά παιδιά. Το μόνο που βαρέσαμε κάποια στιγμή ήταν κάτι σκοπιές. Μέσα στο σάκο που κυκλοφορώ με το σάκο, ρε παιδί, έχω και μία αλφατάφ μέσα. Μέμενε κατάλοιπο από παλιά, να πούμε. Δεν ξέρω γιατί. Ένα μυστήριο πράγμα, να πούμε. Άστα να πάνε. Τι γίνεται, καλά, είστε πολύ καλά. Νικολάη, τι κάνεις, αγόρι μου? Μια χαρά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Καλά, θα πας πάνω, ε. Ναι, ναι. Πάω σεμινάριο. Φέτος τι λέει, θα έρθεις από εκεί καθόλου? Πρώτα ο Θεός θα έρθω με τον... Θα έρθω. Με τον Γιώργο. Ναι, με τον Γιώργο. Ωραία. Καλά, εμείς ακόμα δεν... Εχθές, στην εκπομπή Κώστα που ανέφερες για τον Νίκο, ναι, την άκουγε ένας φίλος και με το βραδάκι έτσι βρεθήκαμε, λέει πότε θα έρθει ο Νίκος. Αυτός ξέρει ποντιακά, δεν είναι πόντιος Νίκο, αλλά χόρευε 8-9 χρόνια σε ένα σύλλογο στην Καλαμαριά. Λέω να έρθει ο Νίκος, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τώρα. Πήρε το ταυτότητα. Με 8-9 ναι, χρόνια. Και, έχουμε 6-7 άτομα που είναι ποντιακέ καθόλου. Ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν είσαι κοινοτικό, ούτε νατουραλιζε. Θεωρείσαι πλέον γηγενή πόντιο. ναι. Έτσι. Λέω εσύ καλό είσαι. Χορεύουμε καμία φορά. Κάνα δύο τραγουδάκια, κάτι εύκολα. Ο Μάλα. Αλλά δεν μπορούμε να τα σέρα, κότσαρι. Σέρα. Εύκολα, εύκολα. Ο Μάλ χόρεψε εγώ στο γάμο μου. Γιατί δεν έπρεπε να τιμήσω. Και μετά εξαφανίστηκα. Μόλις το γυρίσανε σε κάτι κότσαρι, σε κάτι τρομακτό, τέτοια. Λοιπόν, έφυγα. Τώρα φάντασμα. Αφού φτάσαμε εδώ, πριν καμιά 15 χρόνια, 20 πότε ήταν, δεν θυμάμαι, το, έχει 20 χρόνια έχει, πήγα στο Τσάκναντι, έχει κλείσει το μαγαζί Σταυρούπολη, σε ποντιακό γάμο. Ναι. Και κάτι... τα δύο τα σώα ήταν πόντι. Λοιπόν, χόρευα. Δεν παίξαν τίποτα ποντιακά, φαντάζομαι. Χωρίς να ξέρω να χορεύω. Με λέει ο Αντωνάκης ο Φίλος. Έλα ρε πάνω, με λέει. Εγώ πιστεύω μέχρι και που χόρευε σε άλλο γάμο ήσουν. Πιστεύω ότι μέχρι... Γιατί μ' αρέσουν τα ποντιακά. Είχε δύο αίθουσες. Τι, γιατί δεν έχουμε πάει, λες? Να σε πω κάτι σοβαρά τώρα. Θεωρείς ότι ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα δεν είναι σοβαρά? Πρόσεξε, δηλαδή, γιατί αφήνεις υπονοούμενο. Κωνσταντίνε μου, πρόσεξε. Όχι, αυτό θα είναι πολύ σοβαρό. Έλα, πλυντηριάκι μου, έλα. Δεν μας ακούει κανένας. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ δεν σε ακούω πάρα πολλά χρόνια όπως άλλα τα παιδιά, ρε παιδί μου. 4-5 χρόνια πώς σε ακούω. Πενταετία είσαι καλά. Είσαι πολύ παλιός εσύ. Όχι, είσαι πολύ παλιός. Κοντεύουμε 20. Του χρόνου είναι 20 χρόνια. Ναι, αυτό ακριβώς, αφού το λες. Ξέρω, μου λένε τα παιδιά τα άλλα. Είσαι η αιτία όμως που έτυχε να γνωρίσω υπέροχα παιδιά. Αυτά τα παιδιά, υπέροχους ανθρώπους. Δεν θέλω να το πω, όπως και ο Μένιος πιο μπροστά, ένα πολύ αγνό και γνήσιο παουσάκι που έτυχε και το γνώρισε. Λοιπόν, έχω κερδίσει από την εκπομπή σου πολλά πράγματα. Εγώ προσωπικά, σαν Κώστας, που δεν θα τα κέρδιζα από τον άλλο Κώστα. Ούτε το λέω για να σε ανυψώσω, ούτε τίποτα. Έξι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, λοιπόν, αδελφέ μου. Και είναι πει, δηλαδή, όλα τα παιδιά είμαι πιστεύω, πολύ, είναι πολύ περήφανος. Είμαι πολύ περήφανος το ξέρω για τους ακροατές μου. Είμαι πολύ περήφανος. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Όλοι έχουν ένα κοινό. Μπράβο. Και δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Γενικά. Έχουν ένα κοινό πυρήνα που μας φέρνει κοντά. Μπράβο. Αυτό γι' αυτό κρατάει τόσα χρόνια αυτή η παρέα. Και είπα και αύριο, αν σταματήσω να κάνω ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να πω τέλος. Να την αφήνω αυτή τη δουλειά. Με αυτούς τους ανθρώπους δεν θα πάψουμε ποτέ να είμαστε μαζί. Εγώ είμαι 30 χρόνια στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή θα φύγεις, θα πάρεις. Όταν φύγω. Όταν θα με δένω στον δρόμο, θέλω να απλώ το χέρι να γεια σου ρε Κώστα, να με σφίξει το χέρι. Να μην με βρει, ρε φίλε. Γι' αυτό έχω συγκρουστεί και έχω μαλώσει με πολλούς εδώ μέσα. Όταν ξέρω ότι ο Κώστας, ο Νίκος έχει δίκιο, τελείωσε. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Γεια σου, πλυντηριάκι μου. Θα σας πω, αύριο θα σας πω για ένα τρελογιατρό τι μέλη για τον ΠΑΟΚ. Αύριο, ειδικά που είναι Σάββατο, θα βγεις μετά από το Μένιο που θέλει να μιλήσει δύο ώρες. Πάω να πάρω με το μάτς, τελείωσε. Άιντε, διπλό με στο Άιντε, άιντε.
Άντε, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Φτύ που... Η Παρασκευήλα. Αγόρι μου. Βγήκε έξω να κάνει βολτίτσα. Για πες. Τώρα βγήκε έξω. Δεν θεμάτα να πω για μία λεπέ. Για πες. Λοιπόν... Έλα, μπήκε. Τουλάχιστον εσύ το ξέρεις. Ναι. Με στο σπίτι τα ψηλό... Ναι. Μένει ένα μελαχρινό. Μένει ένα μελαχρινό. Ναι, δεν λέει τα ότι... Τα ψηλό βέβαια τώρα είναι μεταφορικά γιατί είναι 2.500 χιλιόμετρα προς τα πάνω. Εντάξει φίλε. Μες στο σπίτι το μακρινό μπορείς να πεις εσύ. Το ανατολικό, επειδή είναι ανατολικά. Μπορεί. Στην ευθεία είναι. Ευθεία. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ακριβώς, ρε παιδί μου, συντεταγμένες, αλλά θέλω να πω. Άμα δεις το χάρτη, γιατί και εμείς είμαστε Ανατολή μας. Ανατολή. Αλλά άμα δεις το χάρτη, στο καρφί είμαστε. Στο καρφί. Τέλεια. Μ' αρέσει το μπλε. Ένα μελαχρινό το οποίο είναι και ψηλό, τουλάχιστον την ξέρεις. Το μελαχρινό θυμάσαι και τις νύχτες δεν κοιμάσαι, αγαϊδουράγκαθε. Ναι, έτσι είναι, ρε φίλε. Τρελαίνομαι για αυτό το που κάνει το CB φίλε στο ταξί. Δεν ξέρω ποιο σκέφτηκε να βάλει αυτόν τον ήχο. Γεια σου Παυλάρα. Καταλάβεις μέχρι και το ραδιόφωνο άνοιξε μόνο του. Καλά φίλε. Ήρυδα. Δουλεύουμε με ήρυδα ματιού. Με τον ήχο. Ηχητική αναγνώριση. Αγόρι μου. Παίζει τίποτα έξω στους δρόμους ή είστε σταματημένοι. Εντάξει τώρα εγώ στο βουνό είμαι, στον πανόραμα. Ναι. Αγόρι μου. Ήθελα να πάρω λίγο καθαρό αέρα γιατί δεν μπορώ το δει. Τώρα που μίλησες μαζί μου θα μπει πελάτης να ξέρεις. Είναι άχαστο. 1-0-5. Δίνει. Λοιπόν, να το είδεις ειδοποίησε. Κοπέλες. Αυτές που μιλάνε οι κοπέλες στο κέντρο τις έχετε δει. Τις έχετε δει τις κοπέλες που μιλάνε στο κέντρο. Εγώ κανένα δυο-τρεις έχω δει. Γιατί κανένα δυο-τρεις και όχι όλες. Γιατί μία μας ενδιαφέρει. Άλλο αυτό, εγώ δεν είπα ρε, να τις δει ρε παιδί μου. Όχι, δηλαδή όχι. Όταν μιλάει η Τάδε, ξέρετε ότι είναι η Ευσταθία, ότι είναι η Δουλτσινέα, η Θεοπίστη, οποιαδήποτε. Γνωρίζετε τις φωνές Κοίταξε, τους. Τώρα στο Mercedes εγώ που είμαι, είμαι πολύ λίγο καιρό. Ναι. Έτσι. Οι παλιότεροι γνωρίζουν όμως. Ναι. Στο Μακεδονία που ήμουν παλιά τις ήξερα όλες. Όλες. Μπράβο. Ωραίο. Αυτό θέλω ρε παιδί μου, έχω τέτοιες μικρές απορίες που είναι... Στο Μακεδονία παλάς. Πρέπει να πας. Όχι, στο Μακεδονία το ξενοδοχείο. Και εγώ ήμουν παλιά στο Μακεδονία. Το κανάλι. Το TV. Να τα! Αυτά είναι τώρα για να πας στο νέο Δελχή. Δρομολόγιο, φίλε. Λοιπόν... τι ήθελα να πω. Τι σημασία έχει, φίλε, μήπως θα το έλεγες. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά και θα είσαι εδώ στο 8 του μηνός. Ναι, ναι, εδώ θα είμαι. Ωραία. Θα ήθελα είσαι στο αποχαιρετιστήριο που θα κάνουμε. Ναι, εννοείται. Μετά γενέθλια του Ρετούς. Εννοείται, εννοείται. Να μας αποχαιρετήσετε. Τέλεια. Ναι, αγόρι μου. Παραμονή Αγίου Νεκταρίου. Φιλιά γαϊδουράγκαθε. Φιλάκια. Αγόρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλιά. Τα λέμε για χαρά. Δεν έχει μάτια για άλλη ο Παυλάρας μου γράφει Χρύσα που στέλνει πολλά φιλιά και σε ένα Νικόλα. Σήμερα το έχουμε πάει πολύ παρείστικο όπως καταλάβατε, έτσι είναι. Με αχπαστό θα φύγουμε για το διάλειμμα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Είναι η Ερβαντόλ εκπληκτική κρέμα από την Σύναψη ελληνική εταιρεία 2.17.876. Είναι η υγραεροκίνηση Εσκιάδη 4.73.118 0 προκαταβολή και 12 άτοκες δόσεις εξοικονόμησης ως και 50% στα λεφτά που δίνεται για τη βενζίνη. Να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα 6 του μηνός έχει μεγάλο πάρτι στο κατάστημα της Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό. 50 χρόνια θα κληρωθούν 50 δώρα. Θα είμαστε και εμείς εκεί να παρουσιάσουμε. Να πω φυσικά μαζί μας είναι η Climart, κλιματισμός Daikin αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, Levitas Αερίου και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος 9-17-6-46 Γραβιάς 67. Θα κληρώσουμε και ένα ρολόι την Δευτέρα. Σήμερα στο τελευταίο μισάωρο έχουμε αντίστροφη μέτρηση. Δύο εχθές ο Φραγκαντώνης Χρήστος και η Πατσαβούδη η Δέσποινα κέρδισαν, μπήκαν μάλλον στην κλήρωση για το Θερμές, για το τριήμερο στο υπέροχο Λουτράκι Αριδέας. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε αντίστροφη μέτρηση μετά τις 9.30. Επιστρέφουμε! Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Μάκη Δημάκη, αδερφός από πάντοτε. Είχαμε ακόμα Holger Trimholt όταν γνωριστήκαμε με το Μάκη Δημάκη. Τρέχαμε ανέμελα χαμίνια στις παιδιάδες της Τούμπας
Εκεί στη Μαλακοπή δεν υπήρχαν ακόμα σπίτια. Αδερφέ μου Μάκη ξεσκίζει κάτω μαζί με Σταμάτη Γονίδη και πήρα δέσμευσή του, πήρα λόγο του, ότι δεν του είπα πότε, του είπα μέχρι το καλοκαίρι όποτε θέλεις να έρθει στούντιο, όχι μόνος, μόνος έρχεται και αύριο να μιλήσει, να φέρει και το επιτελείο, να γίνει μουχαμπέτη. Θα ξεκινήσουμε με Κρομλίδη όμως την Πέμπτη πρώτο Θεός. Πάμε στις γραμμές, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Και να ξεροσταλιάζει δίπλα να του τρέχουν τα τσάλια. 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά καλόε, τρομερή, ευεργετική η επίδρασή στον οργανισμό σας και για διαβήτη και για χοληστερίνη και για αρτηριακή πίεση και για τα αποτοξίνωση και για δυσπεψία και παλινδρόμηση, χορηγός και στην τηλεόραση, στην εκπομπάρα που κάνουμε μαζί με Μανώλη Ευστρατιάδη στο Δίον. Τα είδατε χθες, θα τα ανεβάσουμε σήμερα. Και βέβαια μην ξεχνάτε, 23-12-200-500, 2 λίτρα αλόι 45 ευρώ, τα 3 λίτρα, τα 3 λίτρα στα 59 και 90. 3 λίτρα φυσική αλόι έρχεται στο σπίτι σας χωρίς καμία, χωρίς καμία επιβάρηση. Να πω ότι κληρώνουμε σήμερα 10 διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε 10 διπλές προσκλήσεις, μήπως να πω... Να το πω αλλιώς. Όσοι στείλετε μήνυμα έχετε προσκλήσει, εγώ παραπάνω για από 10. Χωρίς κλήρωση. Όσοι στείλετε μήνυμα για το Regency, για την εκδήλωση, για το event το βράδυ της Κυριακής στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, χωρίς κλήρωση. Θα πω εγώ όταν σταματήσουμε. Εντάξει. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ λακωνικός. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση με κάποιους από εσάς για να μπείτε σε κλήρωση μετά τις 9.30 για να μπείτε σε κλήρωση για τις θερμές το τριήμερο στο υπέροχο μέρος, στο ευλογημένο μέρος, στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Καλημέρα. Γεια σου ρε φίλε, το όνομά σου. Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη. Βασικά, τι ομάδα είσαι Γιάννη, πες μας γιατί σε βλέπω λίγο... Το βλέμμα σου κάκπως με μπερδεύει. Αλήθεια, κρίμα. Είμαι ΠΑΟΚ. Αγόρι μου, αγόρι μου. Βαστάτε θερμοπύλες, θερμοπύλες. Έτσι, έτσι, έχει πολλούς φίλες στην Αθήνα. Πολλούς. Τώρα, δικούς είναι μας. Τώρα είναι σαν να ακούω ότι ο ήλιος, ξέρω εγώ... Βγαίνει από την Ανατολή. Λέω το αυτονόητο, αλλά πρέπει να το τονίσω, αδερφέ. Πρέπει να το πω. Το ξέρω. Δεν αγόρι το πω προσφυλικά, το ξέρω. Αλήμον. Για πες. Πήρα να μάθω αν είμαι στραβός, ναι, αν είμαι καχύποπτος, ναι, αν είμαι, αν τσακώνομαι με τα ρούχα μου. Πες μου. Πήρα να μάθω. Πες μου, πες μου. Εδώ σε μένα, ρώτα τι θες, θα σου απαντήσουμε. Ναι, το ξέρω, ναι, κατευθείαν. Ναι. Πήρα, αλήθεια, το πρωί που το διάβασα αυτό σκέφτηκα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες στο Facebook που έχουν πάρα πολύ κόσμο, ναι, μιλάμε για χιλιάδες μέλη. Ναι. Απλά αν ενοχλείται άλλος, είμαι μόνο εγώ που ενοχλούμε. Ναι. Πριν τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ναι, βγαίνει μια ομάδα, δεν έχει σημασία το όνομά της, στο Facebook και γράφει, ναι, με λάθος μαθηματικές πράξεις, ναι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερους βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, δεν θέλω να είσαι καταρχήν ειρωνικός. Μπορούμε να είμαστε όμως καταδεικτικοί σε αυτό που θα πούμε. Μπορεί να εννοεί βαθμούς μοιοπίας. Μπορεί να εννοεί βαθμούς Κελσίου, βαθμούς Φαρενάιτ, βαθμούς Τριμήνου, για να δω τον έλεγχό σου. Λοιπόν, σου έδωσα 4 βαθμούς, πες μου εσύ τι άλλο θες. Τι άλλο θες. 2, τα έχω γράψει κιόλα. Ακριβώς. Άρα. 2, πριν τον αγώνα τώρα με την ΑΕΚ, που όλοι έχουμε το άγχος τι θα γίνει, ναι, γράφει μια άλλη ομάδα, πάλι με πάρα πολύ κόσμο, ναι, που φτάσαμε να κυνηγάμε το διπλό για να πλησιάσουμε τον Ατρόμητο. Η ομάδα είναι συν 4 από Ολυμπιακό. Πηγαίνει για το πρωτάθλημα. Πρέπει να τα γράφουμε αυτά. Δηλαδή μόνο... Δεν μπορώ να το καταλάβω, ας πούμε, ειλικρινά. Γιάννης είπαμε. Ναι, ναι. Γιάννη μου, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που όταν ο ΠΑΟΚ είναι καλά, δυστυχεί. Δυστυχώς, κοίταξε, το να είναι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι πολύ εύλογο, πολύ λογικό, έτσι. Συμβαίνει και στη Μπαρτσελώνα με τη Ρεάλ, συμβαίνει με στην Μπάγερ με την Ντόρτμουντ, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Και είναι υγεία να υπάρχει αντιπαλότητα, έτσι. Το να θες όμως, επειδή βάζεις το εγώ σου πάνω από την ομάδα, επειδή γουστάρεις ένα συγκεκριμένο προπονητή ή δεν γουστάρεις ένα προπονητή, ή γουστάρεις ένα παίκτη ή δεν γουστάρεις, ή επειδή έχεις μόνο
την αναμπουμπούλα να πουλήσεις σαν εκπομπή ή σαν site, να θέλεις τα πράγματα να στραβώνουν και να δηλώνεις κιόλας ότι αγαπάς αυτή την ομάδα, φίλε, είναι ανομαλία. Σου λέω μια λέξη απόλυτα συνειδητά στη λέω. Ναι. Και όλα αυτά που λέω είναι γραμμένα, κάποιος δηλαδή μπορεί να τα αμφισβητήσει ή όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρει στο ίντερνετ. Ναι. Άμα λέω ψέματα ή αν δεν τι, λέω. Τι ψέματα, τι να πεις. Εδώ λέγανε ναι. Τώρα, να σου πω κάτι. Θυμάσαι που μας πηδούσαν στη βαθμολογία και λέγανε στο συν τάδε η ΑΕΚ. Είναι στο συν 7 και ήμασταν δίπλα εμείς. Πήγαινα λοιπόν στον Ολυμπιακό, ψάχναν τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Μας προσπερνούσαν και εμάς και τον Μανιόνιο ή τον Ατρόμητο και λέγανε στο συν 7 η ΑΕΚ, στο συν 6 η ΑΕΚ. Και εμείς ήμασταν στο 2-3 πίσω. Τι άλλο να πεις. Όπως και το συνδρομητικό. Όταν ο ΠΑΟΚ βγήκε μπροστά στη βαθμολογία, δεν είπε τώρα που η ΑΕΚ έχασε. Ούτε είπε στο συν 4 από τον Ολυμπιακό. Το άκουσες πουθενά. Μοιραία όταν μια ομάδα πέφτει από μια θέση, ταυτόχρονα λες και πια ανέβηκε. Well. Αυτό δεν έγινε. Και ένα τρίτο και κλείνω, είναι ότι όταν ήταν να φύγουν ο Μπίσεσβαρ, ο Κάμπος, θυμάμαι κάποια σκηνικά. Δεν μπορεί με τόση μεγάλη ευκολία να λες φεύγουνε. Ναι, ναι. Γιατί ακόμα και αν ισχύει, δεν το λες, ρε γάμο το. Δηλαδή, εδώ δεν είδες τη λύσα το τελευταίο καιρό με τον Μπρίγιοβιτς. Τον έχουν πουλήσει τον Μπρίγιοβιτς, λες και τον έχει βγάλει στη βιτρίνα ο ΠΑΟ και πρέπει ντε και καλά να τον πουλήσουμε μήνα Δεκέμβριο. Εντάξει, όλα αυτά είναι επικοινωνιακά τερτύπια, αδερφέ. Με ικανοποιεί αυτό. Δηλαδή η πρώτη αντίδραση είναι τσαντίλα. Μου γυρίζει το μυαλό. Η δεύτερη μου δίνει μια ικανοποίηση. Γιατί δείχνει φόβο, δείχνει πανικό, δείχνει ότι με υπολογίζουν. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, Γιάννη. Μα είναι δικά μας site. Έτσι. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Είναι δικά μας παιδιά που είναι παοκτσίδες. Πώς μπορούν να τα γράφουν αυτά. Σε αθηναϊκά site. Όχι, είναι δικά μας παιδιά, του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΠΑΟΚΤΣΙΔΙΚΑ site. Όλα αυτά που προείπα είναι από ομάδες Facebook. Πρόσεξε. Άλλο η ομάδα στο Facebook, άλλο το site. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ομάδα, μπορούμε πρόσεξε, σε 5 λεπτά να κάνουμε μία ομάδα φίλοι του θλιμμένου μπούφου από τον Μπλεκ. εδώ, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να μπω με ένα ψευδόνυμο Βασίλης Χατζηγραβατίδης και να κάνω φίλοι του θλιμμένου μπούφου από τον Μπλεκ. Άλλο η ομάδα που είναι ένας ασίδωτος χώρος, χωρίς όριο, χωρίς σύνορο, χωρίς να μπορεί να λέξει κανένας οτιδήποτε, άλλο το Facebook και άλλο ένα site, αδερφέ. Νομίζω όταν ότι καταλαβαίνεις τη διαφορά. Όταν όμως έχουν 30.000 φίλοι, μέλη, εντάξει, όλα okay. αυτά, έχει δύναμη, okay. έχει δύναμη. Έχει δύναμη, δυναμός. Εντάξει, τι να κάνω, αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί, αδερφέ. Δεν μπορεί. Εκεί είναι επιλέγεις εσύ, θες να είσαι ή δεν θες να είσαι. Και κυρίως διαβάζεις κάτι. Ποιος το γράφει, αυτός ένα μηδέν είναι η απάντηση. Έτσι, ποιος το λέει. Σε αντίστοιχη περίπτωση, ομάδες Facebook της Αθήνας δεν θα τα γράφανε. Εκεί στεναχωριέμαι, δεν θα τα γράφανε. Λοιπόν, έγινε, πάρα πολύ. Έγινε, είμαι Γιάννη. Ευτυχώς είμαι υγιής, γι' αυτό πειρά, να είστε καλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω, έχουμε 4 γραμμές. Καλημέρα, Ζούμου, σου λέμε. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Μας το είπε με τα μάτια, πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Hello. Γιώργο, λέγε πολύ καλά. Πρόσεξε καλά. Την τελευταία φορά που λέπτυνες τη φωνή σου για μια δεκαετία, ακολούθησε τον Γιώργο. Πρόσεξε καλά. Δεν το έχουμε σε τίποτα να γίνει επαναφορά. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Αγόρι μου. Σημερώματα είδα, είμαι με 3 ώρες ύπνο, σηκώθηκε για να σε ακούσω. Αγόρι μου. Δεν μασάς τίποτα. Άκουσε και το φλιαράκι. Έφυγε. Εδώ, δίπλα είναι. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι παοξής και κάτω που ήμουνα μου δώσαν συγχαρητήρια για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας και μιλάμε για παλαιούς γάβρους, βάζελους κλπ. Στη δικιά μου ηλικία όπως καθόμαστε και πίναμε καφέ στην πλατεία Συντάγματος στον Ναύπλιο. Εάν λέει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός τρώγανε ή 7 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών χωρίς κόσμο θα είχαν 0 βαθμούς. Έτσι. Πρέπει να ντρεπόμαστε που ήμασταν και υποστηρίζουμε αυτή την ομάδα. Αυτό το οποίο έκαναν στον ΠΑΟΚ είναι απαράδεκτο.
Φωνάζουμε τόσους μήνες. Μόνοι μας. Και όμως θα το περάσουμε μόνοι μας, που λέει και το τραγούδι. Το ξέρω. Και θα το περάσουμε και ανέμακτα. Λέει. Θα κάνουμε 3-7, έτσι, 7 αγώνες με τρίποντα, όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το κουλούρι το ρίξανε 3 αγωνιστικές. Τον άλλον με τον έχρωμο, όπως είπα και προχθές, έφαγε 3, την κάνανε 2, που τράβηξε κλωτσιά στο κεφάλι του. Σκοτωθήκανε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Σκοτωθήκανε μεταξύ τους, παίξανε ξύλο κανονικά, δηλαδή είναι οι άρχοντες του wrestling, να πούμε. Είπες η απόφαση για το πανό σήμερα. Θα σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να κάνω λάθος. Αν δεν κάνω, εντάξει. Εγώ σήμερα. Δεν πιστεύω να τους κάνω τίποτα. Σήμερα. Απλώς θα λένε η ερμηνεία, τα γράμματα ήταν λαθασμένα κτλ. Αλλά... Αυτούς θα μάθουμε τώρα. Εδώ τον ακόμη δεν έχει βγει απόφαση για τα γεγονότα που πήγανε οι αεξίδες. Να μπουν στο άκρη στον τέρμα μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού. Βγήκε καμία απόφαση μέχρι στιγμής. Σιγά μη βγήκε. Πόσο καιρός πέρασε. Εντάξει. Λοιπόν, τι μιλάμε ρε παιδιά τώρα. Γύρισε και έλεγε ο Γιαννάκης τώρα για το συνδρομικό. Εδώ το κρατικό το κανάλι και γύρισε μιλάει με μίσος για την ομάδα μας. Άστο. Θα σου πω ένα πράγμα που μου γράφει, που μου γράφει Χρύσα. Δεν τιμώρησαν μια ομάδα. Τιμώρησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους, αν βάλουμε και αυτούς που βλέπουν αυτό το ζωφερό θέαμα, να ακούγεται το «Έλα, Γιώργο!» Το παλαμάκι μέσα στην τούμπα να ακούγεται σε ένα θέλει να παραγγείλει ο άλλος. Τιμώρησαν και το μεροκάματο πολλών ανθρώπων που ζουν γύρω, πέριξ της τούμπας. Από το πιο απλό, από το μαξιλαράκι, από την καντίνα, από τις καφετέρειες, από τα εστιατόρια, από τα κασκό. Γενικά. Φίλε μου Κώστα, δεν παίζουν διάθρωποι με τίποτε. Αλλάζουν τους νόμους. Όπως θέλουν. Όταν πήρε η Λάρισα το πρωτάθλημα, είχαν πιάσει έναν ντομπαρισμένο ποδοσφαιριστή της Λάρισα. Το ξέρεις καλά. Φυσικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή ήταν στις τελευταίες βαθμολογίες. Ο Τσίγκοφ. Τσίγκοφ κατούρα να γίνουμε μαστούρα, έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήτανε μείον 3 σταθμούς. Στείλαμε εμείς Πούλμαν. Έφυγε Πούλμαν από εδώ με οπαδούς να πάει να υποστηρίξει τη Λάρισα. Αλλά πού να τα ξέρει ο Κούγιας αυτά, πού να τα μάθει ο Κούγιας. Πού να μάθει τώρα, πού να διαβάσει ο Κούγιας. Τέλος πάντων. Και θα το παίρναμε εμείς το πρωτάθλημα τότε. Και όμως υποστηρίξαμε τους. Ναι, έτσι. Ακούω. Ήτανε μείον 3 βαθμούς εφόσον πιάνανε τον παρισμένο ποδοσφαιριστή. Αλλάξανε τον νόμο για να μην έπεφτε ο Ολυμπιακός σε β' κατηγορία. Τι μιλάμε τώρα να πούμε. Οι άνθρωποι είναι τόσο βρώμικοι. Ο υπόνομος με τα τέτοια είναι πιο καθαρός από αυτούς. Άσκημη. Έγινε Γιωργάρα μου. Πάντων να παίξουν μπάλα την Κυριακή, να παίξουν με πάθος όπως παίξαν έστω τα 60-70 λεπτά προχθές, έτσι τους θέλω. Να μην κατεβούν με κατεβασμένα όχι. Τα... Όχι, όποιος και να βάλει. Όποιος και να βάλει. Λοιπόν, όποιος και να βάλει. Μέρα, να φιλιά, καλά, φιλιά. Είναι μάτς απαντήσεων αυτά. Είναι μάτς που μπαίνεις, τα παίρνεις χωρίς φόβο και με τρελό πάθος. Μπείτε να γυαλίζει το μάτι σας. Μπείτε και ρίξτε και 2 κλωτσιές. Δεν είναι ανώτεροι αυτοί από εμάς. Να ξορκίσουμε την κατάρα του ΟΑΚΑ. Μπείτε και δείξτε ότι εμείς είμαστε οι βασικοί διεκδικητές. Εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ. Όποιος και να παίξει. Εγώ δεν θα βάζα τον Σάκοφ, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει σαν ποδοσφαιριστής. Θα βάζα τον Μπίσεσβαρ και τον Μπέλκα. Θα άφηνα έξω και τον Κατουρί. Εγώ. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν σημαίνει πρέπει να την επιβάλλω τέτοια καλά στον καθήλυνα αρμόδιο που είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και ούτε με νοιάζει και ποιοι θα παίξουν. Ας βάλει την ΚΑΠΑ 17. Δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολούν τα 4 γράμματα. Να μπει μέσα η ομάδα, να πάρει το μάτς. Και ας παίξει αριστερό μπακ ο Ρέι. Παμπλο. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα. Πάμε στο μεθ επόμενο. Έλα Κωνσταντίν. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, η Βαλανιδωράκη σας καλεί από γεια σου, Βαλανιδωράκη. Άκουσε, ρε παιδί μου. Όλο αυτό το θέμα που είσαι αναπτύξει είναι πολύ σωστό. Όμως ξέρεις, εγώ είμαι διόρυθμος ακροατής. Θέλω να κάνω ένα. Άσε να σε κρίνουν οι άλλοι, μην μιλάς για τον εαυτό σου. Μια χαρά είσαι που είσαι ιδιόρυθμος. Έχω ακροατές ιδιόρυθμους. Άκουσε με αδερφέ, θέλω να κάνω ένα μονόλογο στο τσάκα τσάκα όμως. Πρόσεξε. Μπαμ, μπαμ, πάμε. Λοιπόν, για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν θέλω να σχολιάσω γιατί μόνο κακό μπορεί να προχωρήσω, οπότε τα αφήνω έτσι ασχολίαστο. Εύχομαι όμως στην ομάδα μου καλή επιτυχία. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι τα κάστρα, να ξέρεις ένα πράγμα, πέφτουν πάντα από μέσα. Για το κατάδυμα του ΠΑΟΚ δεν φταίνε μόνο οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ, φταίνε πάνω απ' όλα από εμέσα. Λοιπόν, όταν θέλεις να γίνεις μεγάλη ομάδα, ξεκινάς από τις ρίζες και φτάνεις στα χλονάρια. Τα χλονάρια είναι οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ που τον υπεραγαπάνε και αν έκαναν το λάθος στο Βόλο για μένα ήταν ένα λάθος. Τέλος πάντων. Μαγεύεις.
Λοιπόν, αδερφέ, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς στον Κούλη στη Στοχόλμη και θέλω να σου ρίξω ένα... Ανεκδοτάκι! Ένα ανεκδοτάκι στην τσακατσάκα. Ρίχτω, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, έλα, γιατί έχεις καιρό να χτυπήσεις. Είναι τέσσερες γυναίκες, μία Αγγλίδα, μία Γαλλίδα, μία Γερμανίδα και μία... τέσσερες είπα, ναι, και μία Ελληνίδα. Ναι. Λοιπόν, λέει η Αγγλίδα, πώς πρέπει να λέμε το μόριο του άντρα, πώς αλλιώς πρέπει να το ονομάσουμε, ρε παιδί μου. Πετάει την Αγγλίδα και λέει, αχ, λέει, πρέπει να το λέμε gentleman, γιατί όταν πάντα βλέπει μια κυρία, πάντα σηκώνεται. Μάλιστα. Πετάγεται η Γαλλίδα και λέει, πρέπει να το πούμε αντάρτη, λέει, γιατί τον περιμένεις από μπρος και σου έρχεται από πίσω. Η Γαλλίδα, άτσα. Ναι. Βόρεια Πύλη. Λοιπόν, λέει και η Γερμανίδα μετά, σαν πιο μορφωμένη, σαν πιο κυριλάδα. Και πιο τριχωτή. Λοιπόν, λέει, θα το πούμε αυλαία, λέει, γιατί μόλις τελειώνει η πράξη, πέφτει, λέει. Ναι. Τώρα δώσε θέλω με την Ελληνίδα. Η Ελληνίδα τι σκέφτηκε. Εγώ, λέει, πρέπει να το βγάλουμε όνομα φήμη, λέει. Γιατί, ρώτησαν αμέσως με ένα στόμα, ξέρεις, οι υπόλοιπες. Γιατί κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα, ακούγα. Έφυγες! Έφυγες! Γεια σου, Βαλανιδωράκη! Παρεκτρεπόμενος. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Όποιος στείλει μήνυμα, δεν θα κάνω κλήρωση. Έχουμε και περισσεύουν. Γράφεται FM με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Όταν λέμε χαρακτήρες, δεν λέμε άντερε παλιό χαρακτήρα ή πολύ ιδιόρυθμους χαρακτήρας. Με ελληνικά ή με ξένα γραμματάκια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Είναι διπλές οι προσκλήσεις, είναι κούτρα. Όσοι έρθετε χωρίς πρόσκληση, πληρώνετε 3 ευρώ και είναι μέσα το ποτό, το κοκακόλα, το φάντα, το αναψυκτικό, ο καφές σας κτλ. Ελάτε με τον Ολυμπιακό. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν θέλω να διαβάσω καμιά δεκαπενταριά μηνύματα που ήρθαν που λένε ότι μας υποδέχτηκαν στο καζίνο ευγενέστατοι κτλ. Παντού μπορεί να υπάρχει και ένας ιδιότροπος, παιδιά. Παντού μπορεί να υπάρχει και ένας που έχει θέμα εκείνη τη μέρα και να μιλήσει κάπως. Εντάξει, δεν πάμε να υπερασπιστούμε κανέναν. Εγώ ξέρω 13 χρόνια που εκεί πηγαίνω και παρουσιάζω ότι βλέπω πόσο, με ποιο τρόπο υποδέχονται τον κόσμο και ευγενικοί και όλα. Αν δω κάτι και υποπέσει την αντίληψή μου, πριονώ κορδέλα. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Κανονικά και με τον νόμο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, όποιος στείλει μήνυμα έχει διπλή πρόσκληση. Την Κυριακή το βράδυ είμαστε εκεί μαζί με Νίκο Τζατζαρά, με Χρήστο Ραγκάτσι. Κάνουμε Sunday Regency, αθλητική Κυριακή. Βλέπουμε το match, πλούσια δώρα, κληρώσεις για το event. Μέχρι ένα σημείο θα είμαι και εγώ εκεί. Από ένα σημείο και μετά θα έρθω εδώ γιατί έχουμε τη μετάδοση με την Αθήνα. Μη φοβάστε τίποτα. Όποιος και να παίξει. Όποιος και να παίξει. Φίλε. Δημήτρη μου, συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Εγώ είπα, συμφωνώ μαζί σου, λέει, για τον Μπέλκα. Εγώ θα βάζα τον Μπέλκα, θα βάζα και τον Μπίσεσβαρ. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Όποιος και να παίξει, θα παίξει ο Σάχοφ, ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Ευκαιρία. Αυτό που είπε στον Πιτσιρικά ο Αντελίνο, ότι αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι, αν είμαστε αυτοί που πρέπει, θα φτάσουμε και στον τίτλο. Αυτό πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό όλων. Και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ο Έλληνας Βιερίνια μέσα στα αποδυτήρια. Για να τους δώσει να καταλάβουν τι εστί αυτό το μάτς στο ΟΑΚΑ. Πάρτε το διπλό, δώστε χαρά στον κόσμο και απογειώστε και το ηθικό και το φρόνημα και την πίστη για την ομάδα και όλα. Κρομλίδι αγόρι μου! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Από εδώ και πέρα έχουμε αντίστροφη μέτρηση όποιος θέλει. Δηλαδή, σας δίνω ένα γράμμα, όχι ένα γράμμα που μου έχει στείλει η θεία μου από το Σικάγο, ένα γράμμα, και εσείς πρέπει να βρείτε Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Για να σας βάλω σε μία ομάδα ανθρώπων για να μπείτε για το Θερμές. Τώρα, αν έχουμε πολλές συμμετοχές, βέβαια έμεινε λίγος χρόνος, θα την κάνουμε σήμερα. Αλλιώς θα το κάνουμε τη Δευτέρα. Δηλαδή θέλω να είναι τουλάχιστον καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά για να μπορώ να πω. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι εξακολουθείτε, στέλνετε μηνύματα FM, γράφετε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, FM κενό
το μήνυμά σας στο 54526. Δεν θα κάνω κλήρωση. Όσοι στείλετε μήνυμα, έχετε διπλή πρόσκληση. Κουτραντάν, Γιάννης Κούτρας. Δεν πληρώνετε τίποτα για το event το βράδυ της Κυριακής. Θα είμαστε εκεί με τζατζαρά και με ραγκάτσι να παρουσιάσουμε την εκδήλωση. Πλούσια δώρα, event, happening, καλεσμένοι κτλ. Τα ξέρετε χρόνια. Όσοι έρχεστε στο αμφιθέατρο Βεργίνα, μπορείτε να φέρετε και τον πιτσιρικά, το γιο μαζί σας ή την κόρη σας. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς αν είστε κάτω από 21. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πλέον, διότι δεν υπάρχει υποχρέωση να περάσετε μέσα από το καζίνο. Μπαίνετε κατευθείαν από τον προθάλαμο στην αίθουσα που είναι το αμφιθέατρο για να δούμε μαζί τον αγώνα με την ΑΕΚ. Τα είπαμε, θέλουμε να τελειώνετε με αυτόν τον αντίπαλο την Κυριακή. Μη φοβάστε τίποτα, σας το λέμε συνέχεια, όποιος και να παίξει. Όλη αυτή η εβδομάδα το βάρος πέφτει στην ψυχολογία. Καλύτερη ομάδα δεν έχουν από εμάς, καλύτερες μονάδες δεν έχουν από εμάς, περισσότερο δίψα δεν έχουν από εμάς. Μη φοβηθούμε το παιχνίδι. Στη δική μας μοίρα είναι το παιχνίδι. Αν εμείς παρουσιαστούμε όπως πρέπει, δεν γλιτώνουν. Στη χειρότερη είναι η ισοπαλία. Στη χειρότερη που ούτε καν θέλω να πω ότι πάμε για το Χ. Όχι. Αν εμείς παρουσιαστούμε φοβισμένοι, τρακαρισμένοι, παράλληλο ποδόσφαιρο, κλεισμένοι πίσω, ταμπούρι, να πάρουμε 0-0, όχι. Λάθος. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Πού είσαι ρε Κωστάκη. Έλα αγόρι μου. Έλα ρε Κωστάκη. Σε χάσαμε. Αγόρι μου. Για πες. Λοιπόν, την Κυριακή όποιος φοβάται να κάθει σπίτι του. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο επίσης. Και αυτό είναι μια λύση, ναι. Όποιος φοβάται να βάλει συναγερμό. Ναι. Και αυτό, ναι, όλα, να βάλει μπάρα ασφαλείας. Αγόρι μου, για πες, λοιπόν. Έχεις καλό προαίσθημα καταρχήν. Θέλω να έχω καλό προαίσθημα, γιατί έχεις καλύτερη ομάδα από όλους, έχεις αποδείξει, φαίνεται, και είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να κερδίσεις. Ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, το Χ για μένα είναι σαν ήττα. Ναι, ναι, ούτε καν αναφέρουμε ότι πάμε για το Χ. Αν πας για το Χ θα χάσουμε. Όποιος πάει για το Χ χάνει. Όχι. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή 98% φορές πέφτει. Σωστό. Και μακάρι να τους έγινε το πάθημα στο Καραϊσκάκης, να τους έγινε μάθημα, αδερφέ, γιατί και εκεί τζάμπα χάσαμε. Εκεί δηλαδή ήταν απλά αυτή κολόφαρδη. Ναι, οκ. Φταίξαμε και εμείς. Φταίξαμε γιατί δεν βγήκαμε όσο έπρεπε. Κάνε δύο τρεις φάσεις. Εκεί βάλε το πρώτο, βάλε ένα γκολ στην αρχή. Τους διαλύεις, φίλε. Άσε, καταραίει το σύμπαν. Τέλος πάντων. Ναι. Από το ξυμαντήσω στο μέτρηση. Είσαι έτοιμος, αγόρι μου. Έλα, Λεβέντη μου. Έλα. Είσαι πολύ δυνατός. Σε πιστεύω. Θα σου δώσω και εύκολο γράμμα. Λοιπόν, θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή, ηθοποιό. Από, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα, από ΩΜΕΓΑ, πάμε! δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα, θέλω από ΜΗ, Μανώλης, πάμε! Από ΜΗ, λοιπόν, Μάριμπορ. Ναι, ξένη ομάδα, ελληνική ομάδα. Ελληνική ομάδα. Μαλαμπίπι, παυτή του Πειραιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Μαλακουπί. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη. Μπίσεσβαρ. Ξένος παίχτης, Διέγκο. Μαραντόνα. Μπράβο, προπονητής από μη. Από μη. Ο Μαλαβίβι Βοθούντορ. Έλα, πάμε. Μιχαλολιάκος. Καθώς... Μιχαλίτσιος. Μιχαλίτσιος θα το δεχτώ. Και τραγουδιστή ηθοποιό, έλα στο νεκρό χρόνο. Από μη, άμα, ηθοποιό, περίμενε. Μπέζος. Μπέζος, μπράβο φίλε. Αυτό είναι. Μπέζος. Έτσι, πολύ ωραία, φίλε. Ωραίος. Ξινός, βέβαια, τελείως αντίπος ο Μπέζος. Όσο κωμωδία παίζει από τα ρουκούς συνεντεύξεις. Λοιπόν, μπαίνεις κι εσύ στην κλήρωση. Όπως βλέπετε, ωραία. Κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια και βοηθάμε για να γίνεται και το μουχαμπέτι. Θα αντιπαρέρθω τους χαρακτηρισμούς στον πρώην προπονητή που θέλεις να κόψει την μπάλα στον Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, πες μου λίγο ονοματεπώ. Δημήτρης Μενεξές. Κάτσε να σε βάλω εδώ. Μαζί με πρόσχημη, μην πέσω εκεί που με βάζει. Όχι φίλε, τι λες τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Φιλιά, γεια σου Μενεξέ, φορά πηγονατίδα, άμα πες να μην χτυπήσεις. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Είσαι έτοιμος για αντίστροφη μέτρηση, ρε, ή δεν. Πρώτα θα πω ότι έχω να πω και μετά. Μ' αρέσεις, θα βάζεις σε μια τάξη. Έχω 4 γραμμές βέβαια και αυτοπυρπολούμε. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν,
Εγώ πιστεύω ότι... Διαφωνώ. Διαφωνώ. Πάμε να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Η άμυνα είναι δεδομένη ποιοι θα παίξουν. Το παιχνίδι θα παιχτεί στα χαφ και μπροστά. Σωστό. Στην άμυνα ξέρουμε. Ρέι, Μάτος, Λέοβατς, Βαρέλα και Σαμπράνο. Για μένα μπορεί να κάνει μια αλχημία να μην βάλει το Λέοβατς, να βάλει το Βιερίνι αριστερό μπακ, να ξεκινάει η επίθεση από πίσω. Έτσι. Για... πιστεύω ότι στο κέντρο εκεί να βάλει τριχαντήρια, γιατί η Άκη είναι σκασμένη. Κάτσε θα βάζες. Ναι, κάτσε θα βάζει γιατί έχει στο ξύλο και έχει τρεξίματα. Τώρα εντάξει. Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι είναι ευκαιρία να αποδείξουν ότι το θέλω το πρωτάθλημα. Πάμε στο παιχνίδι, λέγε. Τι, αυτό ήτανε, τέλος, έκανες την ανάλυση σου. Είσαι έτοιμος για αντίστροφη μέτρηση. Εγώ κάτσε θα βάζα πάντως, φίλε, σε αυτό το μάτσο. Να τους βγάλει το πλεμόνι. Δηλαδή, ακριβώς. Με Τσίμηρο και Κάτσε, βέβαια χάνω από ύψος, αλλά φίλε θα τους βγάλει τη γλώσσα. Και κλωτσιά είπε. Όπως είπες, τη δίνει την κλωτσιά, δεν τη λυπάται. Έτσι. Ο Εργουσάκος, δηλαδή, δεν χαρίζει, δεν έχει ιδιαίτερη εκτίμηση το πόδι του αντιπάλου όταν χρειαστεί. Μπορεί να κάνει το χαμηλότερο τάκλι στην καροτίδα. Θα τη φάτε εδώ να την τυλίξω για το σπίτι. Δεν είναι κακό αυτό. Όπως και ο Σαμπράνο, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε. Έτσι λέω. Μπαίνεις μαζί με Φραγκαντώνη Πατσαβούδη και Μενεξέ Δημήτρη. Μπαίνεις στην ομάδα για να κληρωθείς. Λογικά τη Δευτέρα θα το κάνω γιατί είναι λίγα τα ονόματα. Δεν προλάβαμε να παίξουμε με την μπάρλα. Λοιπόν, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, τραγουδιστή, ηθοποιό. Από Γάμα! Έφυγες! Τραγουδιστής Γυρολιμάτος. Ωραίος. Γονίδης. Ναι. Γιάννη ομάδα. Μπράβο. Δυνατός. Πάμε. Ξένη ομάδα. Gladbach. Gladbach, μπράβο. Ναι. Ρε φίλε, πολύ δυνατός. Και τώρα τι θέλεις. Ξένο παίχτη από Γάμα. Γεωργίεφ. Γεωργίεφ, Μπλάνκο Γεωργίεφ, ναι. Έλληνας παίχτης. Πώς. Έλληνας παίχτης. Γόγολος. Γόγολος. Έχω. Και πες και μια... τελείωσε στάπες, φίλε. Πες και ένα προπονητή από Γάμα. Ο γαπημένος. Έλληνα. Έλληνα, πες. Ξένο, ό,τι θέλεις από Γάμα. Εντάξει, έχεις κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Από Γάμα ένα προπονητή. Γάμα προπονητή, τώρα ξέρω είναι... Γκάρσι. Παμπλο. Γκαρσία. Μπορώ να σου πω Γεωργιάδης, αλλά είναι πολύ σπάνιο σαν όνομα. Αγόρι μου, μπήκες κανονικά, φίλε. Μας έστειλες καταρχήν, κοίταξε. Υπάρχει παγίδα στο Γάμα. Γερολιμάτο. Γιατί καταρχήν με Γερολιμάτο και Γονίδη. Έκανε σχήμα για το χειμώνα. Στη φαντασία, Γερολιμάτος Γονίδη. Επίσης πας και λες Gladbach, φίλε. Ναι. Δηλαδή για να πεις ξένη ομάδα από Γάμα δεν υπάρχει. Καμιά Γρανάδα που είναι αλλιώς προφέρεται να πεις. Κωνσταντίνε. Έλα. Το Γονίδη του Νάξο του 96 όταν παντρεύτηκε, φίλε, ήταν στο Αβαντά στην Αγίου Δημητρίου. Α, είσαι δικό μας, βέβαια. Τότε είχε βγάλει το 2,5 και εγώ περιμένω, φίλε, μιλάμε για μορφή. Τα τυζένια του. 2,5 και εγώ περιμένω. Παίζει τώρα, φίλε, γιατί ο Σωτήρης Δασκαλάκης έχει 7 χέρια, 32 πόδια, 57 πουλιά. Έτσι. Στο κλουβί. Ενώ. Τα λέμε. Λοιπόν, τι τα λέμε, περίμενε. Ονοματεπώνυμο. Στελάρας γράψε, σκέτο, δεν χρειάζεται επώνυμο. Στελάρας. Σκέτο, δεν χρειάζεται επώνυμο. Είναι λατινικό το επίθετό σου. Ναι, ναι. Στελάρα Σκέτος. Άμα Στελάρα Σκέτε κληρωθείς, θα μας πεις και το όνομα επώνυμο αναγκαστικά. Καλά, έτσι. Έγινε. Έγινε, γεια. Yeah. Έφυγες. Πάμε στον επόμενο, ναι! Έλα, 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 έλα. Λογικά Πέμπτη θα έχουμε ποντιακό λαϊκό γλέντι. Να πάρουμε και ένα οκ. Okay. Ετοιμαστείτε, θα σας πω περισσότερα με Νίκο Κρομπλίδη κτλ. Γυρίστα στο σπίτι. Πάντα νυφάλιος, σταμάτης. Πάντα. Καθαρός. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Άκη, νιώθω ότι δεν θα παίξει. Δεν ξέρω γιατί. Το κατάλαβες. Και λέει, το βλέπω στο βλέμμα σου, το νιώθω στην ανάσα σου, το βλέπω σε όλη σου, στη γλώσσα του σώματος. Στην ήρυδα. Την ναι, άλλη φορά. Καλά. Το ίδιο, τα ίδια μου λες τόσα χρόνια. Εγώ είμαι υπέρ αισιόδοξος. Υπέρ. Ναι. Μπράβο. Και γι' αυτό πηγαίνω. Πάντα. Πάντα. Θέλω να με πάρεις. Θέλω κουβαλάω. Να με πάρεις, άκουσα, κάνουμε συμφωνία όμως. Ναι. Θέλω να με πάρεις μέσα από το ΟΑΚΑ, θα είμαι εδώ στο στούντιο το βράδυ της Κυριακής, να πάρουμε άλλη μια νίκη, γιατί, οκ. Okay. Θέλω να με πάρεις, να πάρεις την γραμματεία ή να σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο να βγεις μέσα από το ΟΑΚΑ. Μέσα από το ΟΑΚΑ, λίγο δύσκολο. Γιατί? Τώρα καταλαβαίνεις. Τι καταλαβαίνεις. Συνδυματικά, συνδυματικά. Απαγορεύεται. Έλα γυναίκα. Άκουσε, θα πάρεις τηλέφωνο. Έλα γυναίκα. Έλα εκεί. Θα πω εγώ. Γυναίκα, τι θα φάμε το βράδυ, θα πεις. Εμείς συνδυματικά, τι θα φάμε το βράδυ. Θα πω, η Μάμπαλτι! Κωστή, το έχω ξαναπεί ότι έχω ξαναπάρει. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο που ήσουν. Λοιπόν. Ναι, καιρός να πάρεις και στο τωρινό. Νομίζω. Λοιπόν, δεν ήσουν εσύ, ήταν άλλος. Λοιπόν, το ξέρω ότι τώρα δεν είμαι στο προηγούμενο. Εγώ μαζί μου θα έχω και καλτσάκια.
Καλτσάκια. Αδιάβροχα, αυτά που μαζεύουν. Λοιπόν, θα τους μοιράσω εκεί πέρα στους φίλους. Είσαι οπαδός του Manfred Kaltz. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να, ναι, γιατί θα ζορίζονται. Ψάχνω να βρω πώς θα βάλουν γκολ αυτοί. Προσέξτε, αυτή η άμυνα δεν έχουν. Κέντρο λίγο. Επίθεση έχουν. Άρα... Έχουν. Έχουν. Αν δεν τραβήξει ο Αραούχο, τι επίθεση έχουν. Τώρα αυτά δεν τα λέμε στο ραδιό. Τι να λέμε. Ένα Αραούχο είναι, τι. Ο Χρυστοδουλόπουλος. Ναι. Ο Χρυστοδουλόπουλος δεφορμαρίστηκε. 45 λεπτά θα παίξει, λοιπόν. Και να σου πω κάτι, μεγάλωσε. Από πότε έχει να κάνει, από το απορώ έχει να κάνει επιτυχία. Εγώ ψάχνω να βρω πώς θα βάλουν γκολ αυτοί. Πώς. Μάλιστα. Λίγο δύσκολα. Λοιπόν. Καταλάβατε. Πρέπει εμείς να βάλουμε. Αισιόδοξη. Γιάννη μου από Αθήνα, από Αθήνα ήταν ο Γιάννης. Γιάννη μου, ναι, ναι. Το μαντήλι σου γιατί είναι λερωμένο. Που ήταν συναχωρημένος με αυτά που βλέπει και τα ακούει. Που διαβάζει διάφορα σε διάφορες ομάδες λοιπόν, στο Facebook. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που δεν βλέπω τηλεόραση. Ναι. Τους βαρέθηκα. Δεν ακούω τίποτα. Ακούω μόνο εδώ πέρα. Κάνω 2-3 ώρες. Γιατί όλη μέρα δουλεύω. Είναι το καλύτερο πράγμα θες να ζήσεις και να φτάσεις στην ηλικία μου. Πόσο χρόνο είναι. Βρήκε το ελιξίριο. Πώς. Αυτό είναι. Ζούμου σου κατά της γύρανσης. Θέλεις να μακροημερεύσεις. Εδώ είναι. Αυτό κάνω. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε τη Δευτέρα, αν όχι την Κυριακή το βράδυ. Εγώ όχι αν όχι. Θέλω να επικοινωνήσεις μαζί μας. Δεν θα σου πει κανένας γιατί μιλάς στο κινητό με τη γυναίκα σου που θέλει να φτιάξει μελιτζάνα παπουτσάκι, τι νούμερο φοράς, 43 μελιτζάνα παπουτσάκι. Θα μας πάρεις μέσα για να μην χρεώνεις, θα σε πάρουμε εμείς πίσω. Τελευταίο για να πάρουν και φίλοι, Γρήγορη, ήθελα να σου το πω. Ναύπλιο θα πάω. Πού θα πάω. Ναύπλιο θα πας. Έχω πάει πάνω από 15 φορές. Τέλεια. Θα πας στην πλατεία και θα κυνηγείς τα Περιστέρια. Να κάνεις κορμί. Επειδή είσαι από εκεί και αυτό. Είμαι από εκεί, πηγαίνω πιο συχνά πηγές εσύ από ότι εγώ. Τι, μια φορά πάω μια μέρα το καλοκαίρι. Εγώ από το 19 χρονών θα ανεβείς οπωσδήποτε να δεις πού είχαμε φυλακίσει τον Κολοκοτρώνη, φίλε. Αυτό που μπήκε μπροστά. Έτσι, σκυμμένος. Δεν μπορούσε όρθιος, είχαν μια τρύπα. Και έπρεπε να είναι σκυφτός μέσα στο κελί του. Ο Κολοκοτρώνης. 19 χρονών δεν είχα κιλά και δεν μπορούσα να σκύψω να μπω. Θα πας. Γι' αυτό σου είπα, κυνήγα τα Περιστέρια, ξεκίνα από εκεί για να είσαι ευλίγιστος. Έχω πάει από τα σκαλοπάτια και όλα θα ανέβηκα. Όχι πήγαινε τη βολτίτσα σου εκεί, στο Ξουμούξου και πες ζουμου σου, φίλε. Αυτό. Φιλιά. Γεια σου, Άκη. Γεια. Καλημέρα σα. Εσά μιλάμε, μιλήστε μα κι εσεί. Ναι. Σε εσά. Θα παίξει. Φυσικά και να παίξω. Πρώτα να πω όμως εγώ αυτά που θέλω. Πες! Λοιπόν, όχι φίλε, δεν γίνεται αυτό που λες με τίποτα. Άκου λοιπόν. Ξεκινάς καλαρό στην κουβέντα. Έλα, τρέχα το. Ναι. Λοιπόν φίλε, πήρα να σου θυμίσω να βάλεις παλαφόμετρο γιατί δεν σε ακούω σήμερα από το πρωί. Ετοίμασε τα χειροκροτήματα, θα σου πω. Ναι. Ωραία, παλαφόμετρο. Το δεύτερο πήρα να σου θυμίσω το δώρο μου, ρε φίλε, που είπες θα με στείλεις κάπου για να μην το μάτς. Θα σε στείλω κάπου για να μην δεις το μάτς. Μπορώ να σε στείλω κάπου, αλλά δεν θέλω να λέω τώρα. Ο Ψάλτης το έλεγε. Ας τα διάλα! Μία λέξη, φίλε, όλο αλφα. Έτσι. Εγώ όταν τρελαίνομαι, έτσι λέω. Για να μην λέμε. Για πάμε. Θέλω. Έλληνα παίχτη. Ξένο παίχτη. Ελληνική ομάδα. Ξένη ομάδα. Προπονητή. Τραγουδιστή. Ηθοποιό. Από Σίγμα. Πάμε. Εύκολο. Ναι. Ποδοσφαιριστής, Σιδηρόπουλος, τραγουδιστής. Μπα, θα τη βγάλεις όλη με Σιδηρόπουλος. Δεν θέλεις, Δεν έχω διαιτητές. Σιδηρόπουλος. Προπονητής. Ναι. Σταθάκης. Σταθόπουλος μήπως. Σταθόπουλος, μπράβο, καλά. Δεν φαίνεται να γίνει, ναι. Ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός. Πάμε. Ελληνική ομάδα. Σπάρτη. Ξένη. Σπάρτακ, Μόσχα, Σπάρτακ, Σλάβα, ό,τι Σπάρτακ θέλεις. Προπονητής Σπάρτακος. Ξένος παίκτης Σπάρτανς. Μάλιστα. Σπάσιτς, ρε φίλε. Σπλατινή. Όχι, Σπάσιτς, γιατί με έπαιρνε. Σπάσιτς, όχι ρε φίλε. Ο Σλάτζαν Σπάσιτς, φίλε. Εκείνη η Ριζούπολη δεν την ξεχνάω, φίλε. Εκείνη τη Ριζούπολη, φίλε. Δεν την ξεχνάω. Αυτό το κουνεράκι. Θα ξανάρθουν αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, Άγγελος, Διμπιτούζης. Τέλεια. Άγγελε Διμπιτούζη, μπήκες και εσύ. Μαζί με τον Μενεξέ, μαζί με τον Σταλάρα Ασκέτο, την Πατσαβούδη, τη Δέσποινα και τον Φραγκαντώνη τον Χρήστο. Πάμε, φιλιά, φιλιά! Φιλιά, προλαβαίνουμε άλλους δύο. Έλα, ρε. Έλα!
Είμαι τυχερός. Αγόρι μου! Πού είσαι, ρε Ανδρέα, πού είσαι, ρε Μαρυφιέ. Εδώ, φίλε, ζουμουσάδα. Λοιπόν, άλλα έλεγα, πάντα συμβαίνει αυτό, άλλα σκέφτομαι, άλλα να πω. Άλλα, φίλε, εγώ ζω έτσι. Εμένα αυτό είναι η εκπομπή μου. Αν δεις, ετοιμάς, μου λένε κάθε φορά πριν. Τι ετοιμάζεις. Είσαι αριθμοφανικός, ακούς, ξυπνάω, ανοίγεις το ράδιο, ακούς, πάμε να κάνουμε τρίπλα ραδιοθεραπεία, σούμπα, όμως και λοιπά. Πλάκα μας κάνει αυτό, ναρκωτικά πριν πρόεδρο, εδώ έχουμε την Κυριακή μας ζωής και θανάτου να πούμε. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι κάποιοι θεωρούν ότι παίρνω κάτι, απλά θέλω να πω παίρνω την υποθαλάσσια. Και το μετρό, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, και μετά, με το που παίρνω τηλέφωνο, λέω να πω καλημέρα, λες, άμα θα πάμε και την αντίθεση επιμέλεια, λέω, θα γελάσουμε, λέω. Τώρα θα παίξεις, φίλε, δεν υπάρχει. Είσαι Ανδρέας Ακρίτα, φίλε. Θα παίξει για να γελάσει ο κόσμος. Όχι, ρε, τι να γελάσει, θα πεις και εσύ την κλήρωση, γιατί. Θα πρέπει για να γελάσει ο κόσμος, δεν ξέρω, δεν είμαι καλός αυτά. Δεν πειράζει, φίλε, είδαμε και αυτούς που είναι. Εγώ αυτό που θέλω από την ομάδα είναι τη Δευτέρα το πρωί που θα μπω. Θα πάω στη δουλειά μου, ναι. Έτσι και θα πάω ο κόσμος στη δουλειά του εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, να είναι χαμογελαστός. Να μπεις περήφανος. Και είναι η μόνη αυτή σήμερα, με όλη αυτή την κατάντια, να πούμε, με όλη αυτή την κατάντια που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, η μόνη που μπορούν να χαμογελάσουν, να κάνουν τον κόσμο να χαμογελάσουν, είναι αυτοί οι παίκτες. Ναι. Σωστό, έτσι όπως είναι τώρα τα τίποτα πράγματα. Τίποτα άλλο. Από τίποτα άλλο. Όποια πέτρα και να σηκώσει στην Ελλάδα, μαυρίλα και άντε να μην πω τι άλλο. Αν μπορείς να τη σηκώσει, γιατί αν την έχεις στο νεφρό, δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, θα παίξουμε πριν φύγεις! Θα παίξουμε, άντε, θα παίξουμε, γελάς. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, δύσκολο, ξένο. Εύκολο, εύκολο. Θέλω δύσκολο. Δύσκολο θες, δύσκολο. Δύσκολο θέλω. Να γελάσουμε, είπαμε. Άμα και τραγουδιστή και ηθοποιό από ρο! Πάμε! Ρο. Ομάδα Ρότερνταμ. Ωραίος! Δυνατά ξεκινάς, τραγουδιστής. Ο ρο, προπονητής. Γκυρού, ο Γκυρού, μπράβο. Ο Βέλγος. Γκυρού. Αυτός ο Ροχενχάουερ. Ροδενχάουερ. Λοιπόν. Ναι. Τι άλλο έχουμε, τραγουδιστή Ρουβάς. Ρουβάς, μπράβο. Εύκολο. Πολύ δυνατός. Έλληνας παίκτης, απορώ. Έλληνας παίκτης, απορώ. Απορώ. Έλληνας παίκτης, απορώ. Ρωμανίδης. Ρούσος. Ρούσος. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και πες και ένα ξένο παίκτη και τελειώσαμε, φίλε. Και ένα ξένο παίκτη. Ναι. Ρουμενίγκε, ρε. Ρουμενίγκε, ο φίλης, πολύ δυνατός, τι μου λες τώρα. Δεν είπαμε βέβαια ελληνική ομάδα, Ρόδος. Ελληνική ομάδα, ρε φίλε, περίμενε, ελληνική ομάδα. Ρόδος, ρε, Ρόδος. Ρόδος, καλά είναι το εύκολο. Ρίσιο, Ρίσιο Νέο. Κάτι να κάτι... Ρίσιο Νέο. Ομάδα, Ρούμελι, ρε. Φοβερή, ο ΑΟ Ρούμελι, φίλε. Βουνό τα προβλήματα. Γεια σου, Ανδρέα, σε βάζω και σένα. Καλημέρα, καλημέρα, γεια. Φιλιά, φιλιά. Ανδρέας Ακρίτας, μπαίνεις και στην κλήρωση, τελειώσαμε. Ένας ακόμα τελευταίος, φίλε. Ναι! Δηλαδή τώρα εγώ σου κλείνω την εκπομπή. Εσύ, φίλε, είσαι η πριμαντόνα, μάλλον ο πριμαντόνος. Είσαι η φίρμα που βγήκανε να πούμε τα δευτερότριτα με κλειστά μικρόφωνα. Και εσύ, φίλε, θα κλείσει το πρόγραμμα το λαϊκό. Λοιπόν, πάνω είναι το βάρος σου όλο. Νιώσε εδώ, το άγχος. Εδώ, Αντρέ. Έλα, Αντρέ, καλό στο παιδί. Λοιπόν, καταρχήν, να δώσω πολλά φιλιά στον Νικολάκη. Δίπλα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Θα σου πει, Νικολάκη, ποιος είμαι, θα σου πει ο Κωστής. Ναι. Πολλά φιλιά, να πάει εκεί πέρα και να τους κάνει μαθήματα παοξίδικα, ξέρει αυτός. Ξέρει, φίλε, αυτό λοιπόν, κάνει. Διδάσκουμε πολιτισμό. Ένα πραγματάκι μόνο για την ομάδα θέλω να πω, ναι. Απλό πραγματάκι. Για να φτάσει στο σημείο να σηκώσει πρωτάθλημα στο χορτάρι, πάνω απ' όλα πρέπει να έχεις νοοτροπία πρωταθλητή. Σωστό. Μπρος αυτή την νοοτροπία μου έβγαλε μια αισιοδοξία η ανάρτηση του Γεωργάκη Σαββίδη για το θέμα του διαιτητή. Φυσικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο, το α και το ω, να μάθουμε πλέον ότι δεν μπορούν εμάς να μας κάνουν κουμάντο αυτοί, αλλά εμείς θα κάνουμε αυτούς κουμάντο. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι, πλέον. Αδερφέ μου, έτσι, έτσι. Λοιπόν... Θα παίξουμε πριν φύγεις ή δεν προλαβαίνουμε. Θα παίξουμε. Έλα. Αρκεί να μου πεις... Τι, αρκεί να μου το πεις, γράμμα. Όχι ρε. Αρκεί να μου πεις αν αυτό το διήμερο, τριήμερο, δεν ξέρω τι είναι, είναι Σαββατοκύριακα. Είναι Σαββατοκύριακα. Μόνο. Μόνο. Ωραία, θα παίξουμε και αν κερδίσω θα το δώσω σε κάποιον άλλο. Να πάμε, λέγε. Έφυγες. Θέλω να μου πεις, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, τραγουδιστή, ηθοποιό, Δημήτρη, θέλω να μου πεις από... Όμικρο. Όχι όμικρο, όμικρο τον σκίζουμε τον άνθρωπο. Από ΤΑΦ, πάμε! Λοιπόν, από ΤΑΦ, Τάντιτς. Μπράβο. Τασουλάκι, Τασουλής. Μπράβο. Ελληνική ομάδα. Μπράβο. Μπράβο. Ελληνική ομάδα, Τρίκαλα. Στα δυο στενά, τέλειος. Προπονητής από ΤΑΦ. Παλιός δικός μας Κροάτης, έκοψε την μπάλα στον Μπερμπάτοφ. Τσαουσέσκου. Τσαουσέσκου. Πρωτοξάδερφος του δικού μας. Και τραγουδιστή, ναι. Ηθοποιό από ΤΑΦ. Από ΤΑΦ, Ναι.
Τα παιδιά από την Πάτρα! Κέρδισες! Τόλης Βασκόπουλος! Τανάσης! Βάλε με, αλλά να ξέρεις, επειδή Σαββατοκύριακο δεν μπορώ, το ξέρεις. Θα το πάρει ένα άλλο παλικάρι, όπως θα μπορεί. Θα έρθει με κάρτα ανεργίας και θα το πάρει. Αγόρι μου, σε φιλώ, σε χαιρετώ! Σε φιλώ! Γεια σου, Δημητράκη! Κυρίες και κύριοι, κύριοι, μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά σε επόμενες γενιές. Αγόρι μου. Ο Τζιοβάνι Φαν Μπρόκχορστ. Ιδιός. Έχει ένα βίτσιο, παιδιά, ο Ασλαμάς έχει πολλά βίτσια. Όμως αυτό με τις ομοιώτες, προχθές έλεγες για Μαωρίσιο. Έλεγες για Μαωρίσιο. Δεν είναι τόσο γύφτος. Έλεγες για Μαωρίσιο. Χωρίς να έχω ακούσει, μήπως με Σαμαρά, φίλε. Με τον μπαμπά Σαμαρά. Με τον μπαμπά, τον Γιάννη. Μπράβο. Αλλά όχι τη Μύτη Καμψή. Δεν έχει πουγατσομάχαιρο. Την έχει δουλέψει, φίλε. Καριάτιδα. Και Γιάννη Σαμαρά. Έτσι, έτσι. Μοιάζει πάρα που και στο μαλλί και στην ασχήμια και όλα. Είναι παικταρά. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένα. Έρχεται η Τρόικα Ασλαμάς, Τσαλτίδης και Τσορμπατζόγλου. Τρία παιδιά, όχι βολιώτικα. Κανονικά, κανονικά, κανονικά. Σα φιλώ γλυκά στη Μούρη. Εσείς που κερδίσατε σήμερα στην αντίστροφη μέτρηση, τη Δευτέρα θα κάνουμε άλλη μια παρτίδα για να βάλουμε καμιά δεκαριά για να μπείτε για τις θερμές. Όσοι στείλατε μήνυμα, Μαυρίδη, Στανούλη, Δημήτρη, Πολύ Γιαλαμίδη, Σαρβανίτη, αυτά, όλοι όσοι στείλατε μήνυμα, έχετε διπλή πρόσκληση για το καζίνο. Δεν χρειάζεται να έρθετε από εδώ, θα στείλουμε εμείς τα ονόματά σας. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερη ώρα, είναι Λαδόγλου από το Κορδελιό στο Χαρμάνιο, εξαιρετικές γεύσεις 705-750. Φυσικά, καλόε.gr, μπείτε να ενημερωθείτε για την κορυφαία εταιρεία με αυθεντική αλόι βέρα από την Κρήτη στο φαρμακείο. 23-12-200-500, 3 λίτρα. Αλόης φυσικής, μόνο 59,90 από 100 ευρώ και 20 ευρώ δώρα, κρέμες και αυτά και σαπούνια και σαμπουάν και σας στέλνουν στο σπίτι σας και χωρίς καμία επιβάρηση. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι οτιδήποτε θελήσετε από τέντα, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια, πέργολα δυναμική ζελατίνα, πολύχνη καλαμαριά, Χαλκιδική, 430-011. Ευχαριστώ τον Νίκο Γκρομλίδη που ήταν σήμερα παρέα, στήριγμα, δίπλα, ζουμουσού, αδερφέ μου. Και φυσικά αυτό το αγνό αγόρι που στάθηκε πίσω από την κονσόλα, ο Κορύβαντας, ο ανιδιοτελής. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Δασκαλάτση! Φιλιά, ζουμουσού λέμε! Bye, bye, bye! Με τη νίκη την Κυριακή!